Ζάρα, γκολ για τον ΠΑΟΚ μία φορά. Ακούστηκε όμως. Ναι. Γκολ για τον Άρη δύο φορές. Άρα ποιος κερδίζει? 2-1 ο Άρης κερδίζει. 2-1 ο Άρης. Αυτό είναι. Μια χαρά. Και δίκαια. Και αφήστε τώρα τις δικαιολογίες. Μια χαρά ήταν το ματσάκι. Καλός ήταν και ο διαιτής. Όλα καλά, όλα ωραία. Δεν είχαμε άλλα ευτράπελα. Δίκαια. Κέρδισε ο Άρης. Τώρα το πώς κέρδισε και λοιπά. Βγαίνει η καλύτερη ομάδα, καλύτερη μονάζα. Άστα αυτά. Στο τέλος θα κάνουμε το λογαριασμό. Ενημερώνω ότι η Τουρκιάδα ξεκίνησε στο Sky. να ξέρετε. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι ήταν μόνο για μία, δύο, τρεις μέρες κλπ. Όχι. Είναι συνεχόμενο αυτό. Άλλωστε, έχω μία πληροφορία ότι με 80 εκατομμύρια ο Ατζούν Ντουρμουρντουρ αυτός θα πάρει και τον Παναθηναϊκό. Να ολοκληρωθεί το πακέτο. Ναι, εκεί πέρα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ναι, που είναι και πρώτη τώρα στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός Μαρκόπουλου. Λοιπόν, όλα καλά, όλα ανθυρά. Βαδίζουμε κανονικότητα. Θα πάμε και στα άλλα, θα πάμε και στα άλλα. Ξέρω ότι περιμένετε. Αν βγει και ο Τόνι Άντωνη νωρίς, θα δούμε τι είπε ο αντιπρόεδρος του, εκ των αντιπροέδρων, γιατί ο Ολυμπιακός έχει ένα πρόεδρο και 70 αντιπρόεδρους και έναν δήμαρχο. Ναι, είναι κομπλέ το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας. Τέλος πάντων, εγώ πριν ξεκινήσω με τις καλημέρες, να σας πω να μπείτε στο mat90.com για να μάθετε ό,τι χρειάζεται για το παιχνίδι σας με ένα ευρώ και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Μπες λοιπόν mat90.com και μάθε ό,τι χρειάζεται για το παιχνίδι σου με ένα ευρώ και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα! Φεύγεις και μένω μόνος και σου φωνάζω και σου φωνάζω. Καλή εβδομάδα! Αχ, αγάπη, αγάπη, αγάπη. Είστε συντονισμένοι στο Λίπερο 107,4 οι αγάπες και μη. Ακούτε την εκπομπή Καγκαγκαγκαν, πρώτος κύκλος, επεισόδιο 38. Σας εύχομαι να έχετε μια τυχερή μέρα, να έχετε λιακάδα στην καρδιά, για να δω τι γίνεται έξω. Θα βγει, θα βγει, θα βγει, θα βγει. Έχει βγάλει λίγο το κεφαλάκι του. Θα βγει, θα βγει, θα βγει. Για τον Ηλία μιλάω. Να έχετε λιακάδα στην καρδιά και να αγαπάτε τον πάνω, τον κάτω, τον δεξιά, τον αριστερά. Να αγαπάτε τον πλησίον. Όπως σας έχω πει, είμαστε υπεύθυνοι ο ένας για τον άλλον. Άμα δεν φροντίζουμε ένας τον άλλο, άστο, πάει, χάθηκε. Κανονίστε. Δεν υπάρχει θέμα. Αν δεν πεθαίνουμε ένας για τον άλλον, είμαστε όλοι νεκροί. Πάει, τελείως. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν θέλετε να συνεχίσουμε έτσι ως κοινωνία όπως είμαστε τώρα, δεν πρόκειται να πάμε ποτέ μπροστά. Θα πηγαίνουμε προς τα πίσω και όπως σας έχω πει, θα έρθει και πόνος και φτώχεια. Χτύπα ξύλο, δεν θέλω να έρθει αίμα. Ρε εσύ, είναι τρία τα πράγματα έτσι για να μπορείς να είσαι, πώς το λένε, ευτυχισμένος. Καθημερινά να έχεις κάτι να κάνεις. Να αγαπάς και να ελπίζεις. Μια χαρά θα περνάς. Άμα αρχίσεις, μας κέρδισε, κύριε τα πάμε, και εμείς πάρτι κάναμε γι' αυτό, ήρθατε αυτό, για εμείς σας την άξαμε την κορυφή, όχι ρε, εκείνο το πρώτο φάουλ, το δεύτερο φάουλ, πάμε στα άλλα τώρα, όχι, η Νέα Δημοκρατία έτσι, ας το να πάει, κοίταξε εκεί πέρα να είσαι καλά με το γείτονά σου, με το δικό σου άνθρωπο. Και σήμερα δεν έχει αλλάξει η σύνδεση, ναι, δεν απολύθηκε κανείς. Απέναντί μου είναι ο Χρήστος ο Κιώσης, ο οποίος από ό,τι άκουσα βρήκε την ομιλία του μόλις ήρθε η Ανούλα. Ναι, λαλίστατος ήσουν σήμερα, τα λέμε. Ενώ σε μένα μου είχες κάτι μούτρα και τέτοια, ενώ εκεί, τέλος πάντων. και απέναντί του αυτός που δεν είναι καλά και τον λένε Απόστολα Βδελά. Σήμερα γιορτάζω Αγάδων, να ξέραμε, συγχωρέθηκε, ήταν και Ολυμπιακός, Δομήνικος Δομινίκη και Παρθένα. Δεν νομίζω η Παρθένα γιορτάζει σήμερα, νομίζω αυτές γιορτάζουν όλες μαζί άλλη μέρα, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να θυμηθώ το, γι' αυτό λέω τώρα, τέλος πάντων. 1913, δεν ξέρω αν τα έχει πει και η Ανούλα, επίθεση στο Μπιζάνι για να ελευθερώσουμε τα Γιάννα. 1927 εγκαθίσταται η πρώτη υπερατλαντική τηλεφωνική υπηρεσία. Πολύ ωραία πράγματα, το 27 αυτό. Το 28 ο υπόγειος σταθμός στην Ομόνοια ξεκίνησε και φτιάχτηκε. Δεν κράτησε όσο κράτησε το δικό μας το μετρό εδώ, μη στεναχωρίζεις καθόλου. Το οποίο μετρό
Ακούω το Fly Halley, τι το ξεκινήσατε, αφού δεν έχει γίνει το μετρό. Και το μετρό που θα γίνει, δηλαδή, τι θα εξυπηρετεί, δεν κατάλαβα. 8 χιλιόμετρα, παιδιά, μην τρελαίνεστε. Απλά θα λέμε ότι έχουμε μετρό. Αυτά τα έχουμε πει από την αρχή. Για δείτε τι εξυπηρέτησε, δηλαδή. Θα κατεβεί από το Κορδελιό και μετά πάρει μετρό να μπει στην πόλη, έτσι. Ωραία, πού θα τα αφήσει το αυτοκίνητο. Α, πείτε μου εσείς. Πού θα τα αφήσει. Σας λέω. 8 χιλιομετράκια είναι. Α, γίνει και το άλλο πιο πέρα, κάτι να εξυπηρετεί. Προς τα εκεί, προς τα εκεί, προς τα εδώ, τίποτε. Εν πάση περιπτώσει, το 1929 γίνεται κόμικο ο Ταρζάν, μέχρι τότε τον ξέραμε στις ταινίες με την Τζέιν κλπ. Λοιπόν, το 31, αυτό το έβαλα έτσι μόνο και μόνο για να ασχοληθούμε. Το 31 δολοφονήθηκε ο μεγαλοεργολάβος Δημήτριος Αθανασόπουλος από την πεθερά του, προσέξτε παρακαλώ, τον ανιψιό του, ναι, με τη βοήθεια της γυναίκας του, τον έκανε τεμάχια και τον πέταξαν στον Ηλισσό τον ποταμό. Πώς τον λένε, πώς τον λένε. Τον ποταμό. Έχει τραγούδι, ρε. Ηλισσό. Είναι Αναστασόπουλο, τη σούμε να πάθει, αυτό δεν είναι. Σοβαρά. Αυτό δεν είναι το τραγούδι, πώς τον είπες. Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλο. Ναι. Άκου να δεις. Πεθερά, ανιψιός, με τη βοήθεια της γυναίκας, τον κομματιάσαν τον άνθρωπο. Πώς τον αγαπούσα, δες. 1966. Ο Μίκης Θεοδωράκης κάνει μια συνέντευξη τύπου και λέει: θα μελοποιήσω 9 ποίηματα του Ρίτσου. Τη ρωμιοσύνη, μη την κλαις. Αυτό, καταλάβατε. Εκεί που πάει να σκύψει. Πάει να σκύψει. Λοιπόν, 1977, 11 τόνοι χασίς. Είχαμε, ναι, χασίς ήταν, δεν ήταν απ' τ' άλλο. 11 τόνοι χασίς στο κυπριακό Γκλόρια, στον ρυθμό της Κορίνθου το ψάξα, το πιάσανε. Και τότε ο Τσιτσάνης έβγαλε και εκείνο το βαπόρι από την Περσία. Υπάρχει και ένα άλλο με τι έρχεται από την Κίνα. Με τον έλα το συγχωρεμένο, πώς το λένε, τσιν 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 τσιν, και εκείνο, αχ, πώς το λένε, μου, που πυροβόλαιο ήταν στη φυλακή, γιατί θα το θυμηθώ. Άκης Πάνου. Ο Άκης Πάνου έχει ένα με χασίσια και τέτοια. Λοιπόν, 1999 άρχισε η κουβέντα για την καθαίρεση του Κλίτον για ό,τι έκανε στη Μόνικα, που την έβαζε να καπνίζει με το αυτό της, ναι, τα πουρα. Λοιπόν, το 2004 ο Σιμίτης λέει 7 Τρίτου θα κάνουμε εκλογές. Εγώ φεύγω και το Πασόκ θα κατεβεί με τον Γιώργο Παπανδρέου. Να σας πω και όλα, να τα λέω όλα μαζί. Ο Γιώργος Παπανδρέου λέει το παλικαράκι, να αδειάσω μια θέση στον ομό Αχαΐας. Εγώ θέλω να κατεβώ στην Ευρωβουλή. Να δούμε τι θα γίνει. Α, για τον άλλον που δεν θέλει να κατεβάσει στην Ευρωβουλή, τον ανιψιό του, ο Μητσοτάκης, σας έχω νέα, βρε. Σας έχω νέα. Πολύ ωραία. Καθίστε, έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, τώρα. Γεννήθηκε το 1959 ο Κώστας Πετρόπουλος, καλαθοσφαιριστής. 1963 ο Θηβαίος. 1985 ο Λιούις Χάμιλτον, οδηγός. Το 1991 ο Αζάρ, ο Βέλγος ο ποδοσφαιριστής. Χάσαμε το 2009 τη Μαρία Δημητρία την τραγουδίστρια και το 2016 την Άννα Συνοδεινού την ηθοποιό. Αυτά συνέβησαν 8 πρώτου. Λοιπόν, εμείς έχουμε 8 πρώτου 24, 8 πρώτου πάει ο μήνας, πάει και αυτός και λοιπά. Τώρα βέβαια να σας ενημερώσω, χρονιά αλλάξαμε, οι άνθρωποι δεν αλλάξαν, έτσι, ούτε η κυβέρνηση έχει αλλάξει, μην περιμένετε κάτι τρελό, απλά συνεχίζουμε το 23, συνεχίζουμε το 23, αυτό είναι βέβαιο. Και έρχονται και τα χειρότερα, είμαστε ακόμη στην μέση, καταλάβατε. Λοιπόν, καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε, και μια και έχω ένα νόημα ότι κάτι ακούγεται, κάτι θα μας πούνε και καλή εβδομάδα. Χαίρετε. Καλώς τα παιδιά, τα αδικημένα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Για την κλοπή χτες του Ολυμπιακού, ούτε λόγος. Όχι, είπα να τα πω μαζί σου. Θα τα πω εγώ θα τα πω. Άντε να ακούσω εσένα και μετά θα ακούσεις και εμένα όμως, έτσι. Για να ακούσω. Σε άκουσα. Δεν άκουσες, αφού δεν είπα τίποτα. Πώς άκουσες. Γιατί ξέρετε, εσείς εκεί κάποιοι από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα λέτε ότι είναι παράγκα, Ολυμπιακός, είναι του κράτους. Ήτανε, τώρα άλλαξε. Ναι, ήτανε. Ενώ εσείς με τον Πατατούδη, κύριε Αποστόλη. Είχατε πολύ καλή ομάδα και σας τα είχαμε στερήσει τα πρωταθλήματα, όπως η ΑΕΚ που έπεσε με τον Ψωμιάδη, η ΓΑΜΑ Εθνική την πήρε. Ναι. Αυτός που
Να μην το χαρακτηρίζω. Παρακάτω, στο χθεσινό, στο χθεσινό, στα φρέσκα, σε παρακαλώ. Στο χθεσινό. Ναι. Γιατί εξανίσασαι. Εγώ δεν εξανίσομαι. Εγώ είμαι πάρα πολύ ψύχρεμο και χαίρομαι μέσα από την καρδιά μου για αυτά που παθαίνει ο Ολυμπιακός. Πολύ χαίρομαι. Έχω κλάψει. Να λέμε μόνο τα πολιτικά. Έχω κλάψει με αυτά που με έχει κάνει ο Ολυμπιακός και πολύ το χαίρομαι. Να κλαίτε κι εσείς για να καταλάβετε τον πόνο του αλουνού. Άντε, παρακάτω. Μπορώ και εγώ να μιλάω πάνω σου, δεν θα βγει. Όχι, εγώ μπορώ να σε κόψω και να με ακούς μετά. Για να συνέχισε. Άμα θες, κόψε με. Τι να σου πω. Έχω αισθήματα εγώ, δεν μπορώ. Αν νομίζεις ότι. Τι να σου πω, ρε, εσύ, Αποστολή. Ναι. Για πε τώρα. Θέλετε να ακούτε τις αλήθειες. Ποια και. Ναι, αλλά να ακούς και εσύ όμως τις αλήθειες. Για πε. Μα εγώ τις ακούω. Άσχετα αν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ. Για πε. Και σε σέβομαι και σε συμπαθώ. Αλλά για πες. Όταν μιλάω, μην μιλάς πάνω μου. Λοιπόν, πάμε. Ναι, για πε. Καταρχάς να πούμε ευτυχώς που δεν είχε κόσμο χτες. Γιατί πάλι καλό λέγανε... αυτό. Έχεις δίκιο. Τελικά, πότε αποδεικνύεται, αφού κλέβουν έτσι τον Ολυμπιακό εσχρά μπροστά στα μάτια και στο λαό, στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, με τους περισσότερους οπαδούς φιλάθλους, ναι. Θα είχαμε νέα επεισόδια. Ναι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αφού επικαλείστε εσείς τα παλιά, να θυμίσω, παλιά δεν είχε και βάρ. Ο ναι. Ένας λόγος παραπάνω, να είναι πιο σκοτεινά τα πράγματα, γιατί έχει βάρ. Πιστεύω σε αυτό όλοι συμφωνούμε. Ναι, βεβαίως. Ποιος το φέρει το βάρ, λοιπόν. Ολυμπιακός. Δεν με ενδιαφέρει, παρακάτω. Σε όλη την Ευρώπη το εντάξει, εντάξει, το εντάξει, πλάκα εντάξει, μας χάρη τώρα και εσύ. Σε όλη την Ευρώπη το φέρει. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τα έκανα όλα καλά ο Σαββίδης. Μπράβο. Α, εγώ δεν είπα Σαββίδης, εσύ το πες, αλλά ξέρεις ποιος το φέρει το βάρ. Παρακάτω. Αλλά ο Σαββίδης χέρι-χέρι πάει τώρα με τον Μπαλτάκο. Αλλά αν του κλέψουν το πρωτάθλημα γιατί το αξίζει φέτος ο ΠΑΟΚ, ναι. Θα δω στο τέλος της χρονιάς τι θα λες για τον Μελισανίδη και για τον Μπαλτάκο που έχουν φτιάξει, όχι παράγκα, την πολυκατοικία της παράγκας. Ναι. Θέλω να το δω στο τέλος. Ναι. Γιατί εγώ το έχω πει από την αρχή ότι το αξίζει ο ΠΑΟΚ, αλλά έτσι όπως το πάνε θα το κλέψουν για τον ΠΑΟΚ. Και μετά να δω βέβαια τι θα λες και εσύ και οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ. Στο τέλος αυτό. Εδώ θα είμαστε. Γεροί να είμαστε. Ναι. Εγώ εύχομαι να το πάρει ο ΠΑΟΚ σε σχέση με την άκρη του Παναθηναϊκού, τους δυο κλέφτες. Τι ίσως πάω. Πάμε παρακάτω. Κρατιέμαι πολύ σήμερα. Πάρα πολύ κρατιέμαι. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε, δεν ξέρω τι έχεις πει και το πέναλτι ήταν. Τώρα ποιος πει το αντίθετο και χέρι δεν ήταν. Βάλτε το όσες φορές θέλετε. Και δεν πάει να λέει ο Βαρούχας που τον πληρώνουμε κιόλας στην ΕΡΤ. Αυτούς τους κοπρίτες, όλους αυτούς τους πληρώνουμε κιόλας στο εστέρημά μας. Που έρχεται, ξέρεις, και φουσκωμένοι οι λογαριασμοί. Εγώ το ακούω τσάμα και όρεσε, έτσι. Θα συμφωνήσω μαζί σου και, Ολυμπιακός... και τα δύο ήταν. Ωραία. Παρακάτω. Ο Ολυμπιακός, το ότι δεν έχει ομάδα είναι δικό μας εσωτερικό θέμα. Το ότι υπάρχουν θέματα στα αποδυτήρια είναι και αυτό εσωτερικό μας θέμα. Το ότι φεύγουν παίκτες και προπονητές και αυτό γίνεται ένας σαχταρμάς είναι πάλι εσωτερικό μας θέμα και του Μαρινάκη που πρέπει να το λύσει. Αλλά δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να βγαίνει και να μας κλέβουν μπροστά στα μάτια μας. Θα πω επίσης ότι η κυβέρνηση ας αφήσει εκεί τα πράγματα. Τι ωραία είναι με τον Μπαλτάκο. Ας τα αφήσει. Αλλά έρχονται εκλογές και μην βγει κανένας να ζητιανεύει, ειδικά στον Πειραιά, για τα ψηφαλάκια. Γιατί αυτή τη φορά θα τους κυνηγήσουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Έτσι. Να το ξέρουν πλέον, γιατί τελειώσαν εδώ τα παραμύθια. Και όσοι πλέον ψηφίζουν αυτή την κυβέρνηση, είναι διπλά εχθρός, εκτός ότι είναι κατά της χώρας, είναι και κατά της ομάδας του Ολυμπιακού. Λοιπόν, εγώ λέω. Τώρα, όσο για τον Κούλια. Εγώ έχω πει ότι δεν το συμπαθώ τον Κούλια. Αλλά. Αλλά έχασε την μπάλα. Γιατί. Γιατί. Γιατί, τις άκουσες τις δηλώσεις που ήταν. Τις άκουσα, μια χαρά ήταν. Δεν υπάρχει κλιματική οργάνωση, το ποδόσφαιρο αποστόλη μου. Δεν υπάρχει ο Μάνταλος, όχι ο παίχτης, που κάνει τους ορισμούς, αποστόλη μου, που είναι το δεξί χέρι του Τίγρη. Μισό λεπτό μπήκε η Θεά Σοφία μέσα. Μισό λεπτό μπήκε η Θεά Σοφία, την πω καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ναι. Τώρα μπορείς να συνεχίσεις. Βεβαίως, καλή εβδομάδα σε όλους τους εργαζόμενους. Ναι, για πέ. Λοιπόν, και λέω λοιπόν, συνεχίζω. Ο κύριος Μάνταλος που φέρνει αυτός εδώ μεταξύ χθες ο διαιτητής, ναι. Αν του έδινες μια μπουγάτσα θα σταμάταγε τώρα να διαιτητεύει, θα την έτρωγε εκείνη την ώρα την μπουγάτσα. Ναι. Δηλαδή, άμα να φέρνουν τέτοιους διαιτητές από Σλοβακία, από Σλοβενία, στημένους διαιτητές δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω κι εγώ πώς έχει πάρει. Αυτοί πώς στείνονται τώρα, για πες μου τον τρόπο που έρχονται απ' έξω, πώς στείνονται δηλαδή. Εσύ τα ξέρεις. Εμένα ρωτάς. Ποιον να ρωτήσεις. Είναι δημοτική οργάνωση ρωτά τον Μπαλτάκο. Εγώ πού να ξέρω. Άμα α, δηλαδή εσύ το έχεις σίγουρο ότι αυτοί το στήσαν το διαιτή. Βεβαίως. Παρακάτω. Το κακό βέβαια για τον ΠΑΟΚ είναι. Ανθρώπινο λάθος δεν υπάρχει εδώ δηλαδή. Χέρι-χέρι.
Ναι, εγώ ξαναλέω. Είναι χέρι-χέρι. Ναι, να μ' ακούς και λίγο, ρωτάω, για να με διαφωτίσεις. Ναι, ακούω, ναι. Ακούω. Δηλαδή, ανθρώπινο λάθος δεν υπάρχει, ήταν στημένος. Ανθρώπινο λάθος τη μία φάση, τη δεύτερη. Ναι. Έτσι, πάρε το μεταξύ, ήταν ένας 28χρονος, για να δώσω τις πληροφορίες, ναι. Σλοβάκος, επίσης, ο οποίος λέει να έχει διαιτητεύσει 5-6 αγώνες στη Σλοβακία. Ναι. Και λέω εγώ λοιπόν, αφού δεν έρχονται διαιτητές από Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, αλφα κατηγορία. Γιατί δεν έρχονται? Και φαίνεται από αυτούς, αφήστε τους Έλληνες λοιπόν, που ούτε ναι, εγώ, γιατί δεν έρχονται, γιατί δεν έρχονται οι μεγάλοι? Γιατί δεν έρχονται, ωραίο το ερώτημά σου. Λοιπόν, ο ένας λόγος είναι ότι σου λέει δεν μας προστατεύεται. Γιατί άμα μπουν σου λέει μέσα οι οπαδοί, γιατί ξέροντας ότι εγώ πρέπει να σφυρίξω κάπου συγκεκριμένα υπέρ της ΑΕΚ, ας πούμε. Τελευταία φορά ποιος μπήκε σε μεγάλο διαιτητή μέσα και έφτασε μέχρι τη γραμμή? Καλά έκανε ο Μαρινάκης, πέρα για τις μπάλες μέσα και λίγα έκανε. Και λίγα έκανε, βέβαια. Εσύ αν πλήρωνες. Είσαι και ειλικρινής. Συγγνώμη, εσύ αν πλήρωνες στο σπίτι σου και έρχονται και να σου σπάσουνε. Ναι. Δεν θα τους έσπαγες στο κεφάλι εκείνη την ώρα που είναι περιουσίας. Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα, αλλά νομίζω ότι θα αντιδρούσα οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε. Οπότε λοιπόν πάλι ο κακός ο Μαρινάκης, έτσι. Να ρωτήσω εγώ, όταν έρχονται στο σπίτι σου και λένε «Α, εγώ δεν το παίζω αυτό το παιχνίδι, γεια σας, δεν μ' αρέσετε» και φεύγει, τότε τι πρέπει να γίνει? Α, έχεις απόλυτο δίκιο, ευτυχώς που μου το θύμισες για να το πω πριν κλείσω. Το λάθος λοιπόν του Μαρινάκη είναι, γιατί εγώ ξέρεις δεν γλύφω, χαίρθηκα κιόλας, το πω και λαϊκά, ότι δεν προστατεύει την ομάδα. Ένα ακόμα λάθος εκτός από το ρόστερ που το έχει κάνει, να μην πω τη λέξη. Χτες εγώ αν ήμουν στη θέση του θα έλεγα πολύ ωραία, φεύγουμε Σακύρι, μείνετε μόνοι σας με τον διαιτητή αυτό τον Μπουλούκο και τους βαρίστες φαντάσματα, 28χρονους τη βάζετε εκεί τους στημένους του Τιγρέικου, και παίξτε μόνοι σας ρε παιδιά, αποχωρούμε όπως τον μπάσκετ ψηλά το κεφάλι και παίξτε μόνοι σας αυτή την παροδία. Τώρα το ξαναλέω όμως. Γιατί λοιπόν, δεν φύγατε όμως, εδώ είναι το πρόβλημα, αλλού και αλλού φεύγετε. Δεν ξέρω τι τον έπιασε το Μαρινά και το Κούγια. Ναι. Καλή είμαστε στις δηλώσεις, εγώ συμφωνώ στις δηλώσεις. Στις πράξεις, πότε λοιπόν θα... Εγώ δεν λέω να φύγω από το πρωτάθλημα, αυτοί που λένε να πάμε Κύπρο, να πάμε Μάλτα, να πάμε τέτοιο είναι από άλλο πλανήτη. Έλεγα να φύγω από το παιχνίδι, ό,τι επιπτώσεις. Πλην 3, πλην 2 για του χρόνου, ό,τι, δεν πειράζει. Για να ξεβρωμίσει όπως ξεβρώμισε ο Φάρος, όπως έλεγε, του Βασιλακόπουλου στο μπάσκετ, που ήταν 100 χρόνια περίπου, έτσι πρέπει να ξεβρωμίσει και εδώ. Λέω λοιπόν όμως εσένα Αποστόλη, εάν το χάσετε το πρωτάθλημα, όπως εσείς επικαλείστε και το σέβομαι, εγώ έχω βέβαια άλλη άποψη, που μπήκε ο άλλος με το... Κάμε, δεν το παίρνουμε τίποτα, αλλιώς θα φάει ένα πρόβατο, είπε. Ναι, μισό λεπτό να σου πω, γιατί είναι πολύ ακέραιο το ερώτημα και θέλω να δω τι απάντηση μου δώσει για να δω στο τέλος. Αν θα στο κλέψουνε λοιπόν πάλι το πρωτάθλημα, όπως λέγατε ότι το κλέψαν πριν από κάτι χρόνια, τι θα λες για τον Μπαλτάκο? Τι θα λες για την εγκληματική οργάνωση του Μάνταλ? Μιλάς υποθετικά, εγώ με γιατί αν δεν γίνεται. Αγωνιστικά βλέπω ότι άσχετα χτες. Γεροί να είμαστε, εδώ να είμαστε, να τα λέμε τα πρωινά και θα σου πω τότε. Βεβαίως. Για να δούμε και τον τρόπο, να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, εγώ σου λέω ότι το αξίζεται, αλλά αν πάτε πόντο-πόντο, ναι, δεν πρόκειται να το πάρει ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Παναθηναϊκός. Α! Ο Παναθηναϊκός δεν είναι τα πέναλτι στις καθυστερήσεις. Του πρώτου μικρόνου. Με τον Πανετολικό. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Ήταν πέναλτι. Δεν έχουμε λίγο σε πρωταθλήμα. Κανονικά λοιπόν ήταν πέναλτι. Ήταν ισόβαθμος. Είναι... Με ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό υπάρχει αλλίωση, από... αλλίωση στη βαθμολογία. Έπρεπε να ήταν ισόβαθμος. Είναι καινούριος κανονισμός. Άμα σε κλωτσάνε στη μέση, μέσα στην περιοχή, σφυράμε λήξη. Ναι, αλλά γιατί πάτε χέρι-χέρι όμως. Δεν μπορώ να καταλάβω με τον Μελισσανίδη. Πώς το βγάζεις το συμπέρασμα, για πες μου και εγώ να μάθω ο άσχετος. Καρυπίδης, εσείς, ο Αλαφούζος. Καρυπίδης, τι ομάδα είναι ο Καρυπίδης, και γιατί ξέχασα. Το Μαρινάκη λοιπόν, από πρόεδρο, και μπήκε ο Λισάνδρου. Το δεξί χέρι Τσάεκ, μην του όφη και καλά, ο μπροστινός Τσάεκ δηλαδή εκεί. Και θέλω να δω, ισχύει αυτό που λέτε ότι θα μπει το καλοκαίρι στην ΕΠΟ στις εκλογές, θα κατέβει και θα πάρει και τις εκλογές ο δικός σας αντιπρόεδρος, ο Γκαγκάτσης? Δεν ξέρω, θα δούμε. Α, πάλι δεν αποκαλύπτεις. Ξέρεις να δεν θα πεις. Δεν ξέρω, η υποψηφιότητα θα βάλει, αλλά θα τις πάρει, δεν το ξέρω. Τι να σου πω. Τις έχει, τις
τις ενώσεις ή τις έχει πάρει τραμπουκίστηκα ο κύριος Μελισσανίδης, γιατί πολλά έχουν ακουστεί. Και όπως έχουν ακουστεί ότι έμπαινε και στα πολιτήρια και θα σε τέτοιο με το... Ναι. Θα σε πνίξω εγώ με το κασκόλ. Αλλά βέβαια ουδείς εισαγγελής και κυβέρνηση. Κύριε Βρούτσικη, καθίστε, κοιμηθείτε, τι ωραία είστε. Μάλιστα. Αλλά ξαναλέω, θα βρείτε το κόσμο του Ολυμπιακού μπροστά, χωρίς βία. Εγώ είμαι κατά της βίας. Κατά της βίας και όποιοι κάνουν αυτό με τον αστυνομικό να πάνε φυλακή. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλός επικίδιος. Ναι, ναι, ο κύριος Κούγιας είστε. Γεια σας, ο πρωθυπουργός είμαι. Έχετε την καλοσύνη να περάσετε γύρω στις 10-11 από το Μαξίμου, ναι, να τελειώσει πρώτα η εκπομπή του Ευδελά και μετά περάστε από το Μαξίμου να τα πούμε. Εντάξει. Με νοιάζει, δεν ρωτάω, η ζωή τι θα μου φέρει στο να χέρι το τσιγάρο. Τον πρωθυπουργό θέλει να τον καλέσει ο πρωθυπουργός, λέει, ξέρει τον κύριο μου, να με καλέσει ο πρωθυπουργός. Πάρε κατευθείαν, γιατί τώρα θα πας στον εισαγγελέα. Θες, δεν θες. Πάρε κατευθείαν στον εισαγγελέα και πες τον. Γιατί για τη δικαιοσύνη πες τα καλύτερα. Θες να σε καλέσει ο πρωθυπουργός και ο υπουργός αθλητισμού. Ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν πάνε να τα πεις στη δικαιοσύνη που είπες τα καλύτερα για τη δικαιοσύνη. Πάνε κατευθείαν στον εισαγγελέα, δώσε ονόματα, τι στοιχεία έχεις, πάνε δώστα. Λοιπόν, τους είχε βάλει λέει φυλακή και τους βγάλαν οι άλλοι. Πες μας πρώτον ποιοι είναι οι άλλοι που τους βγάλανε και τώρα πες μας ότι από το διάστημα που είπες μέχρι τώρα ποιος έχει πάρει τα πρωταθλήματα και ποιος δεν τα έχει πάρει, γιατί έτσι πάει το θέμα. Καταλάβατε, τώρα κάνει κουμάντο ο άλλος. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να κάνετε, διακόψει δεν διακόψει, αλλάξει δεν αλλάξει, ένα είναι το θέμα. Δεν αλλάζουν οι παράγοντες. Από τη στιγμή που δεν αλλάζουν οι παράγοντες των ομάδων, δεν πρόκειται να αλλάξει, κύριε Αλέξη, τίποτα. Άμα αλλάξουν οι παράγοντες, μπορεί. Αφού δεν αλλάζουν οι παράγοντες, το ίδιο ποδόσφαιρο θα έχουμε. Δεν είναι. Το θέμα είναι να καταλάβουν αυτοί, να προστατεύουν οι ίδιοι το προϊόν τους και από εκεί και πέρα να μπορέσουν να προχωρήσουν ενωμένοι. Αν δεν μπορέσουν να προχωρήσουν αυτοί ενωμένοι, αφού θα είναι οι ίδιοι οι παράγοντες, τι να κάνουμε. Αυτό θα είναι. Όχι τι να κάνουμε, να κάνουμε. Αλλά το θέμα είναι να πάρει κάποιες σοβαρές αποφάσεις η πολιτεία. Δεν πες τους, Ευρώπη δεν βγαίνεις για 10 χρόνια. Για να δεις πως θα σφίξουν όλοι οι υποποί. Πάω για διαλυματά και τα λέμε. Ευτυχείτε όπως έλεγε και ο Αλκηστέας συγχωρημένος. Αφήστε τα τώρα αυτά, βρε. Για τέτοια είμαστε εδώ, άλλα και άλλα. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Ο Τάσο Πασχαλίδης, Αριανάκη, ένας είναι σε όλη την Καβάλα αυτός και ένας ο Μαύρος, δύο. Λοιπόν, μου στέλνει καλημέρα με τελίτσες. Αυτό είναι. Καλά σας λέει εδώ πέρα η Μπούτου, πήγε στο γήπεδο. Το γούρι μας. Ναι, πρέπει να ήταν και η Μπούτου. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό το παιχνίδι ζείτε. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Απόστολε, το πανό που ήταν κρεμασμένο στο Χαριλάου δεν υποδεικνύει βία. Δεν θυμάμαι ούτε και τα δίνω σημασία τι λέει το πανό. Είτε είναι τον μεν, είτε τον δε. Αν καμιά φορά αναφέρω πανό της θύρας 4, μου πείτε τι είναι αυτά που λες. Ελεύθερα να βγείτε στο τηλέφωνο 2310-287-38 ή 6945 από το κουνημένο 287-38. Την Ευρυδίκη Δίκα την ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε ένα κορίτσι μου. Την καλημέρα μου στο Γιάννη τον Τζιμενάκη από τον Ασπρόμαυρο Χορτιάτη. Ό,τι ψάρι θέλεις εκεί πηγαίνεις. Δευτέρα σήμερα είναι και τα φρέσκα. Δευτέρα. Οπα, οπα, αυτό είναι. Ψαρούγλες πάντα φρέσκες έχουμε εδώ. Έτσι. Λοιπόν, την κυρία Σιμίνα από τον Ασπρόμαυρο Χορτιάτη. Να ευχηθώ χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μου στο Γιώργο το Μαϊκόπουλο, ο οποίος είχε γενέθλια την Παρασκευή. Διοργάνωσε μια γιορτή για τους φίλους του και πήγαμε όλοι να τον τιμήσουμε. Περάσαν πολύ ωραία με ορχήστρα. Δεν θυμάμαι πώς λένε το Σεραίο από το Κλαρίνο, ρε παιδί μου. Και δεν θυμάμαι ποιο χωριό ήταν. Το βιολί ήταν από τον Προφήτη Λία. Η άλλη ήταν από τον Ζαγκλιβέρι. Δεν μπορώ να θυμηθώ το Σεραίο, πώς το λέγανε τον Γιώργο, τον Γιώργο και ωραίο Κλαρίνο. Ναι, ναι. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Κώστα τον Αδριανόπουλο που έχει το πρακτορείο προπό στους Αμπελοκύπους. Έχω κερδίσει στο Τζόκερ, φιλαράκι. Μην κοιτάς που ήρθα. Μην κοιτάς, για να μην σε αφήσω μόνο. Έχω κερδίσει στο Τζόκερ. Πόσα κέρδισες? 2 ευρώ.
Έλα, ρε, ναι, και κατευθείαν μου τα έδωσε. Είχε. Είχε. Ναι. Άμα είναι, άμα σου άμα είδε. Άλλοι δεν κερδίσανε τζοκέρ, αλλά πήρανε άλλο δωράκι. Τι, όχι, τι. Για ακού τι έγινε. Νομίζετε ότι τα πρώτα τα παιδιά είναι οι τυχεροί. Τα πρώτα τα παιδιά είναι οι άτυχοι. Ναι, είστε άτυχοι, τι να κάνω, παιδιά. Όλο το μαγαζί απόψε είναι κερασμένο από τον κύριο Μελισσανίδη. Α, το παλιγάρι. Πού να ήταν και πρώτος δηλαδή. Γεια σου ρε καπετάνιο, καρέλα, καβέλα, καρέκλα, πώς σε λένε στην ασπρόμαυρη μηχανιώνα, την αγάπη μου. Την αγάπη μου στο Σταύρο τον Τερζανίδη, το στεναχωρεμένο, γιος του Χρήστου του Τερζανίδη, του στεναχωρεμένου. Έχει ο Σταύρος Τερζανίδης, έχει ανοίξει ένα φυσικοθεραπευτήριο σύγχρονο, μιλάμε για το ιατρείο, στην Παπάφη απέναντι από την Κοσμοτέ. Την καλημέρα μου στην κυρία Φωτεινή που γιόρταζε προχθές. Καλημέρα μου στους όσους γιορτάζανε χθες, ορίστε, ξεχάσαμε τον Γιάννη, την Ιωάννα, τη Γιάννα, είχε πολλούς, πώς λέει σπίτι, πώς το λέει αυτό, σπίτι χωρίς Γιάννη, αυτό δεν κάνει, εκείνο, ναι, σεξ δεν κάνει, πώς είναι αυτό το, δεν το ξέρω και καλά δηλαδή. Την καλημέρα στον πικραμένο τον Πικαντήλη, τη Σούλα την Καστανιώτου, καλημέρα καλημέρα. Στην Ολίνα από τον ασπρόμαυρο Οροπό, την καλημέρα μου, να είστε καλά. Να δούμε Αναστασία Κύρκου από το Σαγράδο, ξύπνησε, δεν ξύπνησε ακόμα, δεν ξύπνησε. Δεν ξύπνησε, δεν ξύπνησε. Α, και καλησπέρα πουλάκι μου, η Χριστίνα από την ασπρόμαυρη Ξάνθη. Είσαι άκυφος. Μόνο αυτούς έπρεπε να κερδίσει και χάσατε. Τι να πω για σένα και για την ομαδάρα σου. Καλή εβδομάδα. Τις απαντώ. Εντάξει, και είτε είναι μέσα εκεί, δεν χάθηκε και κάτι. Δύο βαθμούς πίσω από τον πρώτο είμαστε. Άσερε Ραντ, μου απαντάει. Χάθηκε ο αέρας σου, το αυδελά την ομαδάρα, τη λένε Παοκάρα. Και πλέον από τον Άρη, ντροπή. Γιατί ρε, τι έχει ο Άρης, μια χαρά είναι. Τι τον έχει τον Άρη και στην Ξάνθη, δεν κατάλαβα. Μια χαρά ήταν ο Άρης. Μπλόκαρε τα πτερίγια και τελειώσαμε. Καλημέρα στον Γιώργο και στη Γεωργία από την ασπρόμαυρη Νιρεμβέρη και την Ευρώπη από για μια ακούνε. Απα, όπα, ο Κερίδης, ο Κερίδης. Ο Κερίδης, ναι, είναι η ώρα της Τουρκιάς εκεί πέρα. Βέβαια, θα βγει ο Κερίδης να μιλήσει. Ναι, ναι, ευτυχώς. Στο Sky όλα αυτά, Κερίδη βλέπουν πρώτα, ναι. Υποψήφιος δήμαρχος που καθυστέρησε το κάλεσμα του Ερντογάν. Τι είναι αυτό, έτρεχε να προλάβει τον Ερντογάν που δύο φορές τον κάλεσε στη σκηνή. Α, μάλιστα. Τον υποψήφιο δήμαρχο για τη Ξάνθη που αυτόν που συνάντησε και ο Κασελάκης καθώς πήγε εκεί για να δει που πέσανε για το Σταυρό. Α, για το Σταυρό είχαμε αρκετά, είχαμε αρκετά. Δεν μου τα λέτε όλα. Ένα έφυγε, ένα Σταυρός στον Πειραιά νομίζω, έφυγε από το χέρι του παπά. Τι να πάει μπροστά, πήγε προς τα πίσω. Περιμέναν οι άλλοι μέσα στο νερό. Ναι. Στο άλλο πάτερ κάνει μία σύστηση στον Πιτσιρικά και ο Πιτσιρικά πέφτει μαζί με το Σταυρό μέσα. Ναι. Θυμήθηκε τη Βουγιουκλάγη. Λέει, γιατί το κάνει ο Πανταλής ο Ζέρβας, το κάνω κι εγώ, λέει ο παπάς κλπ. Δηλαδή, όπως λέει και η Κάτια από κάτω που έχει τα αρώματα Λίνα εδώ στην Λέοντο Σοφού, όπως λέει η Κάτια, τι έχουμε πάθει, λέει εδώ. Δηλαδή, έχει αλέψει όλος ο κόσμος. Δηλαδή, τα πράγματα είναι άστα να πάνε. Δεν έχουμε κρατήσει τίποτα. Πολύ πάτο έχουμε πιάσει. Πολύ πάτο. Καλημέρα στα τηλέφωνο, βρε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Χρήστος Παναθηναϊκός. Γεια σου ρε Χρήστο Παναθηναϊκός. Από? Από? Από το δρόμο. Με τα λύκα είναι. Α, καλό τάξιδο να είσαι. Καλούς δρόμους να έχεις. Ναι, πες μου. Ευχαριστώ. Στο φίλο στο Ολυμπιακά και να θυμίσω ότι όταν ο Ολυμπιακός είχε ομάδα, γιατί τώρα φέτος δεν έχει ομάδα κακά τα θέματα, έτσι. Ναι. Και γινόντουσαν αυτά, γυρνάγαν και μας λέγανε φτιάξε ομάδα και μετά να πείτε για τη διαιτησία. Τώρα θα το γυρίσω εγώ αυτό. Φτιάξε ομάδα και μίλα για τη διαιτησία. Σωστά. Δεν λέω δεν τον αδίκησε. Και γκολ ήτανε και πέναλτι ήτανε. Αλλά κάποτε πρέπει να πας και αυτός. Για να πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Να δει πως πονέσαμε. Να φτιάξει ομάδα και να μιλήσει. Και δεν ξέρω εσύ που είσαι μες τα πράγματα. Τον Κούλια τον βγάλει εισαγγελέας ή ακόμα. Όπου να είναι, είναι πρωί ακόμη. Από χθες το βράδυ να τον έχει καλέσει. Σωστά. Να του πει ο Πέρανας εδώ. Με τα χαρτιά σου. Έλα, δώσε τα στοιχεία. Και τον Καραπα...
και τον Καραπαπά μαζί, γιατί πολλοί πρόεδροι μαζευτήκαν εκεί και χάνουμε την μπάλα, μου φαίνεται. Έχουν ένα αλλά πρόεδρο, 10 αντιπρόεδρους και ένα δήμαρχο. Και ένα δήμαρχο, έτσι άκουσα πριν που το πεις, λέει, και γέλασα. Τέλος πάντων, λοιπόν, το δικό σου παιχνίδι δεν το είδα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη τι έγινε. Δίκαιο ήταν, δίκαιο ήταν, πολύ δίκαιο ήταν. Για μένα καλό ήταν που έχασε, καλό που έχασε ο ΠΑΟΚ να βγω εγώ από πάνω. Μόνο αυτό, τίποτα, δεν ξέρω κάτι άλλο. Να σου θυμίσω αυτό που δεν πρόκειται. Εντάξει, μπορούσε να το δώσει. Ναι. Να σας πω. Στο πανετολικό μπορούσε να το δώσει. Σωστά. Δεν το έχω δει, αλλά μπορούσε από ό,τι άκουσα στα ράδια. Ναι. Είναι πέναλτι, λέει. Ναι, εντάξει. Είναι πέναλτι. Να σου πω το εξής. Χρήστο μου είπες. Ναι, Χρήστο. Ναι. Χρήστο, αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή, άσε τα που έφευγε ο Ολυμπιακός κλπ. Ένα μάτς τηλεοφόρου με διαιτητή, ναι, τον Παπά. Βγαίνει τρία μέτρα, βγαίνει τρία, ναι, μέτρα αυτός ο διαιτητής, ο οποίος έχει χαθεί πλέον. Βγαίνει τρία μέτρα από τη φυσούνα. Κάνει έτσι λίγο με τη μύτη του. Βλέπω τον έφορα του Ολυμπιακού, εκείνο του βόλη, το χοντρούλι του, κάνει με τα φρύδια όχι όχι. Και δεν κάνει το παιχνίδι. Γιατί λέει είναι επικίνδυνο. Τι θα πει δεν κάνεις, ρε. Βγες κάντο και άμα μπουν μέσα τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός. Τι θα πει δεν κάνω το παιχνίδι. Άβρα. Έτσι. Έχει γίνει πουθενά άλλο αυτό. Δεν κάνω το παιχνίδι γιατί είναι επικίνδυνο. Πώς είναι επικίνδυνο, πού το ξέρεις ότι θα μπουν μέσα. Παίξε εσύ τη διαιτησία σου, να παίξει ο Παναθηναϊκός και τελείως. Και αν μπουν μέσα, τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός. Τι θα πει δεν κάνω το παιχνίδι. Έτσι είναι. Και αυτό που λέγανε, και αυτό που σκεφτόταν χθες ότι θα φύγει ο Ολυμπιακός. Ξέρεις, ναι, τι σημαίνει φεύγω από το γήπεδο. Ναι, μία 10 σημαίνει. Ξέρει αυτός. Ξέρει αυτός. Δεν κάθονται να το σκεφτούν οι φιλάθλοι τώρα και ο Παδί. Σιγά, αυτό είναι καταστροφή αυτό για μια ομάδα. Είπε, αυτό που είπε ο Τόνι, δεν θα ψηφίσουν κλπ. Μητσοτάκη θα ψηφίσουν όλοι πάλι. Καλά. Καλά. Γιατί πέρσι δεν το πήρε ο Ολυμπιακός με 41% βγήκε. Α, μπράβο. Τι πάει να πει αυτό. Να είσαι καλά. Καλό τάξιτο να είσαι. Καλούς δρόμους να έχεις. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε και καλές επόμενες. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Την καλημέρα μου και στον Χρήστο τον Κιάτα, τον στεναχωρημένο εκεί στους αμπελοκήπους με τα, πώς τα λένε τα στρώματα, ορθοπαιδικά. Ένα νερού να μου κρατήσεις. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Έλα, καλημέρα, Αποστολή. Καλώς τον Παραγιώτη μου. Αυτό που έλεγες πριν, σπίτι που δεν έχει Γιάννη Προκοπή ποτέ δεν κάνει, έτσι λέγεται. Αυτό είναι, εγώ νόμιζα σεξ δεν κάνει ήταν. Καλά που με διόρθωσες. Καλά που με διόρθωσες. Σπίτι που δεν έχει Γιάννη Προκοπή ποτέ δεν κάνει. Α, εντάξει ρε Παράγιωτη, ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη μου σας, πρόμαυρους λοιπόν, αμπελοκύπους, εθνική σας και στην πέρα. Στο σπίτι, στο Μανώλη. Ναι, ναι. Και σε όλους όσοι ακούνε την εκπομπή. Δεν είναι και πολύ. 2,5 εκατομμύρια ακροατές. Κάνε και μια αφιέρωση. Ό,τι θέλεις. Βάλε ένα ποντιακό του Ξανθόπουλου αν έχεις. Ξανθόπουλο, πού το θυμήθηκες, βρε. Φανερώσει την ηλικία σου, βρε. Πού το δημιουργείς το σχολείο. Παλιά όταν ήταν, στην Εύα που πουλούσα πορτοκαλάδες. Ξέρω, ναι. Ξεριζωμένη γενιά και τέτοια. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Έγινε, καλημέρα. Καλημέρα. Την Εύα το Θεϊνό τον πρόλαβες στον Πελοκύπους, Χρυσταρά, εσύ? Όχι. Μικρός. Τον πρόλαβες. Εκεί πουλούσα πορτοκαλάδες εγώ. Ο Ξανθόπουλος άφηνε πολύ χρήμα, να ξέρεις. Γιατί γέμιζε. Άσε που το παίζαμε 1-2 εβδομάδες την ταινία του, γέμιζε. Πήγαινα από το μανάβι τον Κυρνίκο, έπαιρνα κασάκια. Τα έδινε στις γιαγιάδες, καθόταν. Μισή δραχμή, μία δραχμή, έπαιρνα. Άσε που την άλλη μέρα το πρωί έβαζα ρολόι και πήγαινα, μάζευα τα χαρτάκια όπως είχαμε υποχρέωση αυτή που πουλούσαμε. Ναι, γιατί όμως πήγαινα πρωί-πρωί, πηδούσα από την πόρτα πάνω για να. Την πόρτα την πράσινη που ήταν απέναντι της Βιργινίας στο σπίτι, τη Σουλάκη. Πηδούσα, γιατί όμως, ξέρεις. Μέσα στα χαλίκια τι δύο δραχμές, 10 δραχμές, 20, πορτοφόλια. Είχαμε, δώσε. Ωραία χρόνια. Γεια σου Γιάννη Κακαβούρη, χρόνια σου πολλά βρε, στο ασπρόμαυρο Νιούκαλστ. It's me, Venice, Everme. Κύριος ήρθε, κύριος έφυγε. Εξαιρετικός άνθρωπος. Λοιπόν, σας χρωστάω αυτό που σας είπα για τον Μπακογιάννη. Επειδή έχει ένα θεματάκι
ο Μητσοτάκης που θα τοποθετήσει τον Μπακογιάννη. Λοιπόν, αν θα τον βάλει ή δεν θα τον βάλει στο Ευρωψηφοδέλτιο, πιέζει η αδελφούλα του, η μανούλα του. Να δούμε τώρα τι θα. Η αδελφού ήταν, ναι, σωστά. Να δούμε τι θα κάνει. Αλλά η Σταμάτη, η Σάσα, αυτό το καλό κορίτσι που δουλεύει τώρα στα παραπολιτικά, αυτή η Σάσα η Σταμάτη έγραψε, να σας θυμίσω πρώτα ποια είναι η Σάσα η Σταμάτη. Η Σάσα η Σταμάτη είναι μαζί με τον Παύλο τον Παύλο τον Βαρδινογιάννη. Λοιπόν, ωραία κοπέλα, ψηλή και λοιπά. Έκανε κάτι πρωινάδικα, έκανε με το Λιάγκα. Την είχαμε εδώ στο TV Μακεδονία, όσοι θυμόσαστε και λοιπά. Είναι η Σάσα Σταμάτη που μπούκαρε του. Πώς τον λέγανε, Ζαραλίκο. Πώς? Ζαραλίκο. Στο Ζαραλίκο την παράσταση, μπούκαρε με δύο μπράβους και διέκοψε την παράσταση. Αυτό το καλό κορίτσι, σωστή δημοσιογράφος, αντικειμενική. Λοιπόν, έγραψε, γι' αυτό πρώτα να σας πω ποιος το έγραψε, για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Έγραψε λοιπόν ότι ο Μπακογιάννης, για τον γνωστό Μπακογιάννη, που τον αλούζανε στα Μπινέλικα όταν πήγε στη νοικοκομωσία του Δούκα, Δημάρχου των Αθηνών, ο Μπακογιάννης θα γίνει πανεπιστημιακός εταίρος, θα διδάξει ως καθηγητής στο Αρινό Ινστιτούτο, πολιτικές επιστήμες θα διδάξει. Ναι, λοιπόν, του στείλανε επίσημη πρόσκληση και όπως μας λέει η Σάσα Σταμάτη, σας είπα ποιο είναι ακριβώς η Σάσα, τον έστειλε επίσημη πρόσκληση το Χάρβαρντ και λέει το Χάρβαρντ, θέλει, λέει το Χάρβαρντ για τον Μπακογιάννη, έτσι λέει η Σταμάτη, να μεταλαδαμπεύσει τις πλούσιες γνώσεις του στις πολιτικές επιστήμες. Βέβαια. Και θα πάει για 6 μήνες. Ναι, θα πάει 6 μήνες. Μιλάμε για τον ίδιο Μπακογιάννη που τον λούζανε τώρα προχθές στην ορκομοσία και για αυτόν που η γιαγιά του έλεγε καλέ, τι να κυβερνήσει αυτό, είναι χαζό, καταλάβατε. Λοιπόν, αυτόν που τον ψάχνουν εκεί πέρα στην, που ήταν πριν, πώς το λένε, περιφερειάρχης, τον ψάχνουν και οι Αθηναίοι που τον. Αυτός θα πάει στο Χάρβαρντ, όπως γράφει η Σάση Σταμάτη, τον έστειλαν πρόσκληση επίσημη για να μεταλαμπαδεύσει τις πλούσιες γνώσεις του. Τώρα εσείς λέτε, μα αφού είναι παντρεμένος, η Σία τι θα κάνει? Λέει η Σία, πάλι γράφει σας η Σταμάτη, η Σία θα μείνει εδώ να κάνει τις υπέροχες, να λέει τις υπέροχες ειδήσεις στο Sky, τις αντικειμενικές, και θα κάνει πέτρα την καρδιά της. 6 μήνες θα λείψει το παιδί για το Αρινό Ινστιτούτο στις πολιτικές επιστήμες στο Χάρβαρντ. Καταλάβατε? Δεν έχει τίποτα. Λέει, θα μείνω εγώ εδώ 6 μήνες, θα κάνω πέτρα την καρδιά μου, θα μου λείψει. Μπορεί Σαββατοκύριακο να πετάγουμε εγώ, Σαββατοκύριακο να έρχεται αυτός, γενικά να πετάνε. Καταλάβατε αυτό? Και πίσω ρέμα είναι η αγάπη σου. Βασανίζουμε με σένα, μακαλά, μακαλά λύσου. Γιατί σ' αγαπώ και ας υποφέρω για σκαρδιοτυπώ και ας υποφέρω για
σκαρδιοτυπώ. Μα και να φύγω μακριά σου δεν μπορώ. Αυτό είναι το Χατζηβασιλείο από τις ΣΕΡΕΣ, το Διεθνολόγο. Το βλέπω Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στο Skype. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο το βλέπω στην ΕΡΤΕΝΑ. Μπράβο. Ναι. Τα δύο παιδιά, οι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, αυτά τα δύο καλόπαιδα, έτσι καλόπαιδα, ναι, ναι, μιλάω για τον Άδωνη και τον Χατζηδάκη. Πολύ καλά παιδιά και οι δύο. Ευαίσθητοι, έχουν κοινωνικές ευαισθησίες, όπως ο Μητσοτάκης, που είναι πάντα κοντά στις ευάλωτες ομάδες. Ναι, τι κάνανε αυτοί. Ντράπηκε και ντροπή δηλαδή. Τι κάνανε. 29-12 τώρα. Μποναμάς ήταν πριν φύγει ο καινούριος, ο παλιός ο χρόνος. Λοιπόν, δεν αλλάζει τίποτα, σας είπα. Ναι, είναι μια συνέχεια του 23 και δεν είναι και πιο δύσκολο, το 24. Έπιασαν δουλειά λοιπόν ο Γεωργιάδης και ο Χατζηδάκης με κοινή υπουργική απόφαση. Κοινή υπουργική απόφαση, προσέξτε τι κάνανε. Έκοψαν τα επιδόματα στα θύματα βίας, εμπορίας, τα επιδόματα στα απεξαρτημένα άτομα, στις γυναίκες θύματα έκφυλεση ενδοοικογενειακής βίας, στους γονείς μονογενειακής οικογένειας. Αυτοί οι δύο αντιπρόεδροι, αυτά τα δύο ευαίσθητα παιδιά, μόλις πιάσανε δουλειά στα υπουργεία τους, λοιπόν, κόψαν αυτά τα επιδόματα. Δηλαδή, σώθηκε η Ελλάδα τώρα. Ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Εκεί βάζουμε πρόστιμα και στους εφοπλιστές και να πληρώνει φόρο εφοπλιστής. Κόβουμε αυτά τα επιδόματα, σώζεται η Ελλάδα. Άλλωστε το είπε ο Μητσοτάκης. Εμείς είμαστε κοντά στις ευάλωτες ομάδες. Ναι. Όλο είναι κοντά στις ευάλωτες ομάδες. Πήγε στη Βέρεια, είπε ο ΠΑΟΚ και τον βλέπω δυνατό φέτος. Πάρ την ήττα σου από τον Άρη. Τώρα εγώ φταίω. Άμα το πω ότι. Τι το δρες και το πες. Εγώ φταίω τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Για τους δύο αντιπροέδρους της Νέας Δημοκρατίας, υπουργούς ζωή να έχουν, ο οποίος υπουργός ο Άδωνης λέει: εγώ χάνω και λεφτά. Καλύτερα να ήμουν βουλευτής. Να είχαμε να λέγαμε δηλαδή, να γελάμε και κάπου-κάπου, να λέμε καμία, να γελάμε. Ναι, καλύτερα λέει να ήμουν βουλευτής, γιατί οι βουλευτές έχουν και τις αυτές και τις επιτροπές. Εγώ λέει: χάνω λεφτά που είμαι υπουργός, γιατί δεν έχω επιτροπές και χάνω 700 με 800 ευρώ το μήνα. Τόσα του λείπουνε. Να κάνουμε ένα, τα δίνουμε, γιατί κρίμα είναι, προσφέρει τόσο μεγάλο έργο στα υπουργεία από όπου πάει, ανάπτυξη, υγεία, εργασία. Κάνουμε έναν έραν, να του δίνουμε αυτά τα 7-8 κατοστάρικα που του λείπουνε. Να μην βγαίνει στα κανάλια και παραπονιέται. Λοιπόν, αυτοί οι δύο συν το Μητσοτάκη, γενικά όλη αυτή η κυβέρνηση, δημιουργεί μια κοινωνία να μισεί ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό το μόνο που έχω να σας πω από αυτή τη μικρή γωνιά του Λίμπερο 107,4, απομονώστε όλη την υποκρισία. Απομονώστε την. Και αν δεν πεθαίνουμε ο ένας για τον άλλον, είμαστε όλοι νεκροί. Πίκρα, δεν την έλα ρε Φίλπα Νικολάου, δώσε. Ο Κερίδης λέει: αν θα πάρουμε τα F-35, η Ελλάδα θα έχει το πάνω χέρι. Ναι, δεν μας λέει αυτά που έλεγε τις προηγούμενες μέρες, γιατί ακόμη δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε αυτά τα οποία είπε ο Κερίδης. Α, έχω και Γεραπετρίτη σχετικά με την Τουρκία. Να σας πω και Γεραπετρίτη, τύπου ο Γεραπετρίτη, ο Συμπέδρος. Ο Γεραπετρίτης λέει: δεν ετέθησαν ζητήματα εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος από την Τουρκία και δεν πρόκειται να τεθούν. Το διαβάζεις εσύ, το ακούς εσύ, λες, τι λέμε τώρα, χαζομάρες. Έλατε όμως που ο Μητσοτάκης τον ΟΗΕ από το βήμα του ΟΗΕ, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εχθρών, τον Σεπτέμβριο του 22 είχε πει: η Τουρκία αμφισβητεί την εθνική μας κυριαρχία. Λίγους μήνες νωρίτερα, δηλαδή το Φεβρουάριο του 22, ο Φασλή Τσορμάν Τσογλάν, πως τον λένε αυτόν, τον πρέσβη της Τουρκίας, έδωσε στον Δένδια ένα ολόκληρο φιρμάνι με διεκδικήσεις της Τουρκίας. Πώς λοιπόν, κύριε Γεραπετρή, μας λες δεν ετέθησαν ζητήματα εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος από τους Τουρκούς και δεν πρόκειται να τεθούν? Τόσο σίγουρος είσαι? Γιατί εγώ κάθε μέρα βλέπω και κάτι. Ελληνικό είναι αυτό.
Σ' αρέσει πολύ η φωνούλα. Ειδικό είναι. Ο Καράς στα ελληνικά. Α, είναι ειδικό και στα ελληνικά Καράς. Κατέβασταν παλιού. Α, να μ' αγαπάς τώρα, αν γινότανε. Α, ναι, εγώ ξέρω. Α, γεια. Δώσε. Ο Κατέβας ήταν γειτονάς μου στη Κυψέλη. عمغار يتسل ذوق برنوس دي سيالة يزيزين ميسيت حبير القوت وسندوق قارص الزين عمغار يتسل ذوق برنوس دي سيالة يزيزين ميسيت حبير القوت وسندوق قارص الزين سليت ذفيرو مزطاط ساليتي جبالين أرش الزين ديت مغرس انصار تقديمين سليت ذفيرو مزطاط ساليتي جبالين. Έχεις μετά στη συνέχεια και κατέβα. Το βάλουμε. Α, όχι, όχι. Νόμιζα είναι και κατέβα. Αλλά ωραίο είναι, ωραίο είναι. Πάμε με αυτό στο διαλυματάκι. Επανέρχομαι 9 και κάτι ψηλά. Μην κουνηθεί κανείς. Μην κουνηθεί κανείς. Όποιος κουνηθεί να τον βάλει από τώρα να ξεστολίζει, ρε. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα της πόλης. Παίζουμε 24 ώρες επιθετικά. Χτίζουμε τις επιθέσεις μας από πίσω, από το λίμπερο. Παίζουμε μοντέρνο ποδόσφαιρο όπως ο ΠΑΟΚ. Παρετείται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Σαρλ Μισελ. Ναι, να βάλουμε το άνοιξε πέτρα με την αυτή τώρα. Ένα τριγκάκι λιγότερο, τέλος πάντων. Στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μήχρονο αυτής της υπέροχης εκπομπής που την ακούν 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Λοιπόν, η σύνδεση δεν έχει αλλάξει. Ο Χρήστος και ο χαρούμενος απέναντί μου. Απέναντί του είναι ο πικραμένος, ο Απόστολος Αυδελάς. Για ας πούμε γράφετε ότι εγώ δεν είπα ότι δεν στεναχωρέθηκα και ότι κάνω το χαρούμενο κλπ. Εγώ δεν κάνω κανένα χαρούμενο, παιδιά. Απλά είναι μία ήττα, πήγα 2 βαθμούς πίσω από τον πρώτο. Αυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να κερδίζουν και οι άλλες ομάδες, μόνιμα πρέπει να κερδίζω εγώ. Ή θα γίνω σαν ορισμένους ακροατές που άκουγα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας παοκτσίες και βγήκανε και λέγανε για 3-4. Ρε Δέλτα Εθνική να είναι η μία ομάδα. Super League να είναι η άλλη. Όταν πρόκειται για τοπικό ντέρμπι, δεν μπορείς να προβλέψεις. Ξέχασέ το. Ξέχασέ το. Για να μην το παρεξηγήσετε, δεν σας λέω ότι ο μικρός θα τα παίζει με το μεγάλο δυναμώνει. Γι' αυτό βλέπετε στην Αγγλία κάτι αποτελέσματα κυπέλλου άστα να πάνε. Καταλάβατε. Α, τώρα να μην τα λέμε έτσι, γιατί ούτε ένας είναι μικρός ούτε μεγάλος. Από πού έβγαινε το 3-4-0, δικό του είναι το μυαλό, ή εκείνος να ρωτάτε εμένα. Μου λες, λέγατε. Εγώ σου είπα ποτέ για 3-4-0. Χρήστο, έχω πει την περασμένη εβδομάδα κάτι τέτοιο. Οπότε, σε παρακαλώ. Μου, να βλέπω τα όνειρά μου σαν σιριάλ κομμένο στην τηλεόραση. Σήμερα ξεκινάει και η δίκη, δύο δίκες είναι, ναι. Η μία είναι αυτή της 12χρονης με 26 κατηγορούμενους στο εδόλιο που την, για σεξουαλική κακοποίηση και μαστροπία του κοριτσιού αυτού που περνάει τα πάνδυνα εδώ για μερικά χρόνια. Ένα χρόνο, έχει δύο, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να γίνει και κλεισμένων των θυρών αυτή η δίκη και να μην πατήσει και κανένα κανάλι εκεί στο δικαστήριο. Αρχίζει και η άλλη δίκη με το βιτριόλι, νομίζω, της κοπελιάς. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά στην συνέχεια, δούμε τι εξελίξεις θα έχουν. Έχω όμως τηλεφωνική γραμμή. Πριν πάω στην τηλεφωνική γραμμή, να σου πω το εξής. Μπες τώρα, mat90.com, το καλύτερο site προγνωστικών, και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Μπες τώρα. Στο mat90.com, το καλύτερο site προγνωστικών, και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Μόνο αυτό έχω για διαφήμιση. Δεν έχω τον παπαπού που αποσωτηρεί με τα προφιτερόλ. Γιατί είναι το Κρυστάρα. Πού είσαι, Κρυστάρα? Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε, και καλή εβδομάδα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Καλώς στο Βασίλη. Καλώς στο να, καλώς στο να. Καλή εβδομάδα. Την αγάπη μου στο Χρήστο και σε όλο το ακροατήριο του Λίμπερο, 107,4. Έτσι, μπράβο. Να είστε όλοι καλό φωτισμένοι. Ευχαριστούμε. Και να διδαχθούμε από το βίο και την πολιτεία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Τις θερμότερες των ευχών μου σε όσους και όσες εόρταζαν και τις δύο μεγάλες μέρες της Ορθοδοξίας. Σωστά. Αγαπητέ Απόστολε, το να ανεβάζετε αυτούς τους ετεδανούς ως νέα, παραδείγματος χάριν και είδης, ότι θα έχουμε το πάνω χέρι. Ποιος έκανε τη δήλωση αυτή? Αυτός που λέει, που είπε, υπάρχει καταγεγραμμένο,
ότι είναι απόγονος των Οθωμανών. Γελένει απόγονος των Οθωμανών, ήταν στα τέσσερα και έβλεπε το πάτωμα. Ψηλά δεν μπορεί να δει κανείς. Δεν έχεις μάτια στο σβέρκο. Δεύτερον, οι αντιδράσεις σου τιδανών ανθρώπων, τους οποίους περιγράφει παραστατικότητα και το συνιστώ να διαβάσουν και να κάνουν τις παραβολές στους εμπόρους των εθνών του Παπαδιαμάντη, είναι ο Γεραπετρίτης. Τέτοιοι, από την πρώτη μέρα που εφώνευσαν τον εθνομάρτυρα Καποδίστρια και υφιστάμεθα αυτά που υφιστάμεθα μέχρι σήμερα και δεν ξέρω μέχρι πότε, εάν δεν εσκύψει τον εθνικό ύμνο που απολύγει ότι πάντα ευκολόπιστος και πάντα προδομένος ο Έλληνας, είναι οι άνθρωποι του συστήματος, οι χρήσιμοι ηλίθιοι, οι οποίοι όμως πληρώνονται ακριβά, διότι έπειτα για να παραδοθεί λευκό το πολιτικό σύστημα, λέει αυτός δεν ήταν πολιτικός, ήταν εξοικονομητικός και έκανε λάθος. Οι μάνατζερς δεν πέρασαν πολλά χρόνια, 8-9, οι οποίοι βούλεξαν την παγκόσμια με τα τοξικά τους ομόλογα, οι Lehman Brothers, οι σύμβουλοι, εκείνα τα 250 παλικάρια που τα στείλανε στην Ελβετία με 250.000 τον καθένα. Ακριβώς. Για να μην αυτοκτονήσουν. Και το χειρότερο όλων, η είδηση, αν αληθεύει αυτή που περιέγραψες, για τον περιώνυμο ιό, εννοώ τον τέος Δήμαρχο Αθηναίων, όλοι θα ενθυμίστε, αποκλείεται με τόση ενασχόληση στα απολυμέσα να μην έχετε ακούσει τη συγχωρημένη την Μαρίκα, τη γιαγιά του δηλαδή, ακριβώς, να το του είπα. Λέγει ότι Κωστή, αυτή η βάρκα είναι γαλάζια, για περιέγραψε την πρόταση και καλεί την κόρη της, την Ντορούλα, να την πει ότι το παιδί είναι λιποβαρές. Αλλά και να το συγκρίνετε μετά, τα λεφτά υπάρχουν, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, έτσι δεν έλεγε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου. Έτσι. Και μπήκαμε στα μνημόνια όταν άλλαξε εκεί η συγκυβέρνηση που έγινε με τον Παπαδήμα. Το παιδί βγάζει το μεροκάματο στα διάφορα πανεπιστήμια και τα φόρουμ, δίδει διαλέξεις το πώς καταστρέφεις μια χώρα και πληρώνεται από 12 έως 26.000 την ομιλία. Το 1987 φτύκους Μάρτης ήκουσα και θα το ξαναπώ για να το εμπεδώσει το ακροτήριον. Έναν από τους μεγαλύτερους σύγχρονους δασκάλους μας, ένας από τους ιδρυτάς του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον αείμνηστο Μανώλη Κρυαρά, να λέγει στον αέρα, δεν μπορεί να το άκουσα μόνο εγώ εκείνη τη μέρα, αλίμονο σε εσάς που σας κυβερνούν πτυχιούχια γράμματι. Το σύστημα αυτούς που σας βγάζει κάθε μέρα σε τηλεοράσεις και όχι μόνον και τους αποκαλεί ειδικούς, είναι όχι απλώς ανειδίκευτοι αλλά μίσθαρνα όργανα ανθρώπων που δουλεύουν μόνο με το παλιό σκονάκι. Εάν δεν υπάρχει υποβολές δεν μπορούν ούτε να σκεφτούν ούτε να μιλήσουν. Αυτό οδήγησε την πατρίδα μας εδώ. Γι' αυτό δεν υπάρχει αξιοκρατία. Και για να καταλάβετε τι είναι το Οθωμανικό δίκαιο, σήμερα τα ξημερώματα, εργαζόμενος ελληνόφωνος στη Γερμανία, λυπήθηκε πολύ που κατηβαίνουν το τρακτέρ και κλείνει η Γερμανία από τη γυναική απεργία. Αυτή ήταν η τουρκοπροσκυνημένη που φώναξε ο Θοδωράκης φωτιά και τσικούρι στους προσκυνημένους. Έτσι. Το καταλαβαίνετε τι μας έκανε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άσε να βγάλει άλλο στο φίδι από τη ζήπα. Γιατί μωρέ τόσα χρόνια δεν σε χτύπησε ο Τούρκος. Δεν το κατάλαβαν ότι σε φοβάται. Και περισσότερα από όλους αυτούς που περιέγραψες με τα ισόρροχα επειδή παραιτήθηκε ο άλλος, αυτοί σε φοβούνται περισσότερο. Έχεις δίκιο. Γι' αυτό δόλια και όχι στα ίσια πολεμάνε τον ελληνισμό και την ορθοδοξία τόσα χρόνια. Την αγάπη μου, καλή και ευλογημένη συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά, την αγάπη μου, την αγάπη μου. Στην ΕΡΤ είναι η Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτη υπουργός Υγείας. Λέει, επειδή έχουν περισσότερους εμβολιασμούς, άργησαν να το ζαλίζουν το θεματάκι. Αλλά η Αγαπηδάκη που δεν πήγαινε στη τηλεοράση όσο ήταν ο Χρυσοκοίδης, τώρα που είναι ο Άδωνης, άρχισε να πηγαίνει.
Ήταν και προχθές στην ΕΡΤ, ήταν και είναι και σήμερα στην ΕΡΤ. Άρχισε να κάνει τις εμφανίσεις στη κουκλίτσα για να δείξει ποιος έχει το πάνω χέρι στο, στο υγείας. Καταλάβατε. Θα δούμε τώρα. Αλλά είπε και κάτι άλλο πριν, ότι δεν έχουμε πίεση στο ΕΣΥ. Κυρία Αγαπηδάκη, αναπληρώτη Υπουργός Υγείας, παρακαλώ πολύ αφήστε ήσυχα τα ΕΣΥ, γιατί είχε βγει ο κύριος Μητσοτάκης που πήγε σε μία από αυτές τις καταπληκτικές πρωινές εκπομπές που είναι, μιλάμε σχολείο για τον Έλληνα. Πήγε σε εκείνη την Τζουτζούκα, δεν έχω κάτι με την κοπελιά, εσείς μου είναι και συμπαθητική, γιατί εγώ είμαι της κρεατόσουπας, δεν είμαι της κοκαλόσουπας. Λοιπόν, πήγε σε εκείνη την Τζουτζούκα, Δανάη, πώς τη λένε κλπ. Και είπε, αφήστε το επάνω μου, είπε ο Μητσοτάκης, το ΕΣΥ, το έχω πάρει πάνω μου το θέμα. Λέει, το ΕΣΥ θα γίνει κουκλί. Το έχω πάρει το θέμα εγώ επάνω. Πάνω μου, έτσι είπε. Έτσι είπε. Έτσι. Υπάρχουν βιντεάκια, μπορείτε να τα δείτε. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ, ανύπαρκτος, ο κύριος Ραγκούς του ΣΥΡΙΖΑ, ανύπαρκτος, ο κύριος Θεοχαρόπουλος ΣΥΡΙΖΑ, Δημάρτη είναι κλπ. Ανύπαρκτος, να ενταχθεί, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλδημοκρατών. Μάλιστα. Έχουν τέτοιο αίτημα τα παιδιά. Αφού λύσανε τα προβλήματα στην Ελλάδα, θέλω να δουν και τι γίνεται στην Ευρώπη. Καταλάβατε. Είμαι ευτυχισμένος, κάτι πιο πάνω από ο ερωτευμένος. Αυτοί που διαλύσανε την αριστερά, οι ομπρελίστας και οι ΜΕΝ και η ΣΥΡΙΖΑ που διαλύσαν την αριστερά, δεν έχουν, σας το υπογράφω τώρα, δεν έχουν ούτε μία στο δισεκατομμύριο ελπίδα να ξανακυβερνήσουν. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Όλοι παίζουν το παιχνίδι του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης θα γίνει ο Ερντογάν της Ελλάδας. Έναν αιώνα θα είναι αυτός ο οποίος θα κυβερνάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οι ΜΕΝ διέλυσαν την αριστερά. Ο Ανδρουλάκης του κινήματο ΠΑΣΟΚ, πώς λέγεται αυτό το κόμμα του Ελιά, δεν συμμαζεύεται. Είναι στημένος για να βοηθάει το στημένος με εισαγωγικά τον Μητσοτάκη. Βγαίνουν, λένε, αλλά αποτελεσματικότητα μηδέν. Μόνο αναλύσεις είναι. Καταλάβατε. Βγαίνουν και λένε και μόνο να αναλύσει. Τα ίδια κάνει και ο Βελόπουλος, τα ίδια κάνουν και οι άλλοι. Όλοι το ίδιο είναι. Όλοι παίζουν το παιχνίδι του. Όλοι γιατί τους έχει μέσα εκεί και τους κρατάει όλους. Καταλάβατε. Απλά πράγματα. Ότι είμαστε τρίτοι από το τέλος στο βιωτικό επίπεδο πάνω από την Βουλγαρία και την Σλοβακία, σας το είπα, δεν σας το είπα. Ναι, αυτό δεν νοιάζει και κανέναν, γιατί να νοιάζει, αφού το μυαλό μας είναι πώς θα γίνει ο ουρανοξύστης στο ελληνικό. Εκεί είναι το μυαλό τους τώρα. Εκεί είναι η μεγάλη τους φαγούρα. Δεν έχουν άλλη φαγούρα, την οποία έχει πάρει η Τέρνα. Έχει πάρει τα λεφτά ο Λάτσης από τις τράπεζες. Πήρε τα λεφτά από την Τέρνα ο Λάτσης. Η Τέρνα τώρα θα τα βάλει 50% επάνω. 50% επάνω η Τέρνα. Θα αρχίσει να σηκώνεται το θέμα. Η Τέρνα θα έχει πάρει τα λεφτά της ήδη και δεν θα έχει πρόβλημα αν πληρώσει ή δεν πληρώσει ο άλλος. Το πρόβλημα θα είναι στην τράπεζα. Η τράπεζα δεν έδωσε τα δικά της λεφτά. Τα δικά σου λεφτά έδωσε. Καταλάβατε πότε μας παίζετε το παιχνίδι. Και μιλάμε για δις. Περίπου 2 δις είναι το θέμα. Δεν είναι και πολλά. Σιγά τώρα. Άμα τα βάλουμε στην πόρτα εδώ του Λίπερ του 2 δις, δεν μπορούμε να βγούμε ούτε να μπούμε. Ας τα μισή ζητάω. Ερωτευμένος, θέλω για πάντα εμείς να ζήσουμε. Γιατί το καζίνο η Τέρνα το κάνει για τα Αμερικανάκια. Τα Αμερικανάκια έχουν δώσει τα παπέλια. Καταλάβατε, η Τέρνα βάζει 50% επάνω. Μια χαρά. Αν δεν πληρώσει τα Αμερικανάκια, το πρόβλημα δεν το έχει η Τέρνα. Η Τέρνα τα πάρει τα λεφτά. Το πρόβλημα το έχουν οι τράπεζες. Καταλάβατε. Αυτό. Ο Βορύς τώρα βγαίνει για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, γιατί ξέρει τι συμβαίνει, τα μάθανε όλα. Τις επόμενες μέρες εξελίξει για τα ομόφυλα ζευγάρια, ποιοι αντιδρούν. Ο Βορύδης είναι ένας από αυτούς που αντιδρούν, αλλά αντιδρούν μέσα. Έξω βγαίνουν και λένε τα δικά τους τα όμορφα. Ο Νίνο έγραψε ένα ωραίο. Δεν ξέρω αν ο Χρήστος μπορεί να μου το εξηγήσει. Εγώ δεν το κατάλαβα. Ο γνωστός, ο Αηδός. Λοιπόν, είμαι, λέει, καλοριφέρ 65 χρονών και θα παντρευτώ μία μπανιέρα. Τι, δεν γίνεται. Ναι, ναι. Αναρωτήθηκε. Τι λέει, δεν γίνεται. Πού είναι το παράξενο.
Τώρα ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε από τον Νίνο εσείς. Εγώ δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Ζητάω και τη βοήθειά σας. 2310-287 και 38 από το σταθερό και 6945-287-38 από το ακούνητο. Μου έχετε κάνει παράπονα. Ναι, υπάρχει και ένα. Να στέλνετε ένα μηνυματάκι. Τα διαβάζει ο Χρήστος. Εγώ δεν μπορώ από εδώ. Μόνος μου είμαι. Λοιπόν, υπάρχει FM κενό. Γράφετε το πινελίκι σας και το στέλνετε αποστολή στο 54222 για να μην στέλνετε 6945-1555-38 που είναι το δικό μου το τηλέφωνο. Δεν το έχω κρυφό, γι' αυτό και το λέω στον αέρα. Άλλωστε είμαι τόσο τίμιος απέναντί σας και θέλω να είμαι τόσο τίμιος. Όσοι με αγαπάτε, τόσο σας αγαπάω. Δεν θέλω να κρύβουμε από πουθενά ούτε τι ομάδα είμαι, ούτε αν έχω τηλέφωνο κλπ. Δεν στο δίνω και τέτοια. Εδώ είμαι φανερά από τη στιγμή που βγαίνω στον αέρα. Νομίζω ότι πρέπει να τα έχω όλα φανερά. Να είμαι ξεκάθαρος μαζί σας. Καλημέρα στα τηλέφωνα, βρε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Απόστολε. Καλώς τον Πικαντήλη μου, τον Πικραμένο. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Σε αφήνω γιατί όσα ακούμε καλύτερα είναι. Να είσαι καλά, είσαι την αγάπη μου. Ευχαριστώ, παιδί, πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα ο πόνος τους είναι τα εμβόλια. Βέβαια, τα εμβόλια, τελείωσε. Λοιπόν, και για αυτόν τον, πώς τον είπαμε, Ανδρέα Νικολακόπουλο που τον έκανε υπουργό τελευταία, βγήκε αυτός Σαββατοκύριακο, λέει, με ξάφνιασε το τηλέφωνο του Μητσοτάκη. Προφανώς ο Μητσοτάκης δεν ήξερε τι έχει από πίσω. Υπάρχουν και τέτοια, μην νομίζετε ότι ο πρωθυπουργός τα γνωρίζει όλα. Δεν ήξερε και τι ποινικά έχει, ναι, και όλα μπήκανε τώρα στο αρχείο. Καταλάβατε, ο Ανδρέας ο Νικολακόπουλος έχει μία κάτι μηνύσει από τους δικούς του για μία μαϊμού διαθήκη και είναι πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, προφανώς δεν το ήξερε ο Μητσοτάκης, τον πήρε τηλέφωνο, τον έκανε υπουργό, μετά τον είπαν πρωθυπουργέ αυτός έτσι και έτσι. Βάλτε στον αρχείο και να τελειώνουμε, τώρα δεν γίνουμε και ρεζίλη. Καλημέρα, στο έχω τηλέφωνο. Σιγά την εκπομπή, περιμένεις Ραβδελάκης και τηλέφωνο. Άντε από εκεί πέρα. Από αυτόν μια φορά μου το βάλεις, μάτια μου. Ναι. Σαν το δάκρυ που κύλησε σε κλάμα ξαφνικό. Ένα τρένο που φεύγει με φορτίο νυχτερινό. Για το κενό στην καρδιά. Το 85% αυτές είναι επίσημες ανακοινώσεις, δεν δικά μου, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Εγώ πάντα με στοιχεία και με γεγονότα μιλάω εδώ. Το 85% που τα σπίτια πουλούνται, αλλά ποιοι τα παίρνουν? Τα παίρνουν ξένοι, Ρώσοι και Τούρκοι. Καταλάβατε. Ο Μητσοτάκης θα αλλάξει και τον πληθυσμό αυτή τη χώρα και πάλι πρωθυπουργός θα είναι, να το δείτε. Θα το δείτε. Εδώ βγήκε η βούλτευση, λέει τι, μόνο 500.000 Πακιστανούς θα φέρουμε. Θα φέρουμε και Ινδούς, θα φέρουμε και Αιγύπτους. Φέρε, κορίτσι μου. Αλλά βγήκε και ο κύριος Μάζης, τον καθηγητή, τον οποίο έχω σε μεγάλη εκτίμηση και να τον έχετε σε μεγάλη εκτίμηση. Ο Γιάννης ο Μάζης και χρόνια του πολλά για χθες. Κυκλοφορεί ένα βιντεάκι, αν μπορέσουμε να το βρούμε, του Γιάννη Μάζη για τι σημαίνει αυτό που αγοράζουν τα σπίτια ξένοι, που το πάει ο πληθυσμός. Γιατί λέει ο καθηγητής, θα πρέπει να κάνεις ένα. Τι τους κάνουμε αυτούς για να προσεύχονται, να κάνουμε εκείνο, πρέπει να κάνουμε τ' άλλο. Άμα έρθουν μεγαλύτεροι, θα πρέπει να τα μεγαλώσεις αυτά ή να κάνεις περισσότερα. Και αλλάζει ο πληθυσμός. Αυτό λέει, δεν σας προβληματίζει? Τι λέει? Την απλή λογική λέει. Και μια που ανέφερα τα εμβόλια, να σας πω, αυτός ο πρωτοσαρταρισμένος στο Sky που θυμήθηκε ξαφνικά, μας έφερε τους αθλητικούς να μας πούνε τι συμβαίνει στον αθλητισμό και πόσο καλός προπονητής είναι ο Ταρίμ Τερίμ κλπ. Που ανέδινε το πέναλτι στον Πανετολικό Μαρκόπουλε, μπορεί να ήταν διαφορετικό το αποτελεσματάκι. Λοιπόν, ο οποίος Πανετολικός, να θυμίσω, και μες στην Τούμπα έκανε δύσκολη τη ζωή του ΠΑΟΚ, προηγήθηκε και στο σκορ και μετά προσπαθούσαμε με το ζόρι να κρατήσουμε το 2-1. Εν πάση περιπτώσει, ο πρωτοσαλταρισμένος αυτός, τον ξέρετε όλοι, που βγήκε ο Καραπαπάς, λέει, με αυτή τη μάπα διώχνει στους θεατές από την τηλεόραση. Πρέπει να γίνει, λέει, υποχρεωτικό το εμβόλιο. Αρχίσα να σας λέω να το γρατζουνάνε και άσχημα το θέμα. Είδατε τι έπαθε ο Καράς. Ούτε αυτό ντράπηκαν. Ούτε το νεκρό έχουν ντραπούνε. Προκειμένου να πούνε αυτό που θέλουν να πούνε, να σου περάσουν αυτό που θέλουν. Δεν υπάρχει ντροπή, δεν υπάρχει σεβασμός τίποτε. Ούτε από τη δημοσιογραφία. Λέμε δημοσιογραφία, κάποτε υπήρχε δημοσιογραφία σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, δεν έχουν κανέναν εδιασμό. Ο Καράς δεν πήγε από COVID. Είχε την κακιά αρρώστια, κόλλησε και από αυτό και τελείωσε.
Δηλαδή να σε περάσει ότι από αυτό δεν και καλά από αυτό. Και άλλο και πρέπει να γίνει υποχρεωτικό το εμβόλιο. Ο πρωτοσαρταρισμένος. Έτσι θα παίζει το παιχνίδι. Και να θυμίσω ότι ο ίδιος όταν τελείωσε η ιστορία με τα εμβόλια και έβγαιναν αυτά που βγαίναν για τα εμβόλια, λέει ούτε ένα συγγνώμη μας ζητήσανε. Ο ίδιος. Αυτόν κάθεστε ακούτε στο ραδιόφωνο, αυτόν κάθεστε και ακούτε, βλέπετε στην τηλεόραση. Και να κάθεστε στο ραδιόφωνο να ακούτε, τι να ακούτε, αθηναϊκό ραδιόφωνο, να μαθαίνετε πώς πάει κίνηση στην Κατεχάκη και στον Κηφισό. Τι να σας πω τώρα. Εδώ τα δικά μας ραδιόφωνα. Δεν σας λέω και αποκλειστικά λίμπερο, δεν είμαστε και από αυτούς. Αν και θα έπρεπε. Στην ΕΚΑ κουλούρια από αυτά τα όμορφα στο Στάχη που έχεις. Έχει κάτι κουλούρια αυτός ο Μαρκόπουλος στο Στάχη εδώ. Σοκ να πας. Τέτοιο κουλούρι που όπο. Ναι, τα δώσ' μου στα αυτιά. Σ' αγαπώ και γίνω με κομμάτια. Σ' αγαπώ και ζω για σένα, λιώνω. Και ζω και τελειώνω. Την αγάπη μου στο Μέγαρο στη Γιαννιτσόν. Αυτό ήτανε. Στο τέλος το πρόλαβα. Ρε τέτοια τραγουδά στο πρόλαβα στο τέλος. Λοιπόν, τα κακάκια. Να το βάλουμε και αύριο. Να το βάλουμε. Τα κακάκια των Αθηναίων έδειξαν ότι 120.000 λέει κάνουν χρήση κοκαΐνης. Έτσι δείξαν τα κακάκια. Ναι, οι υπόλοιποι τι κάνουν, τα άλλα, τα παρασκευάσματα, γιατί μόνο 120.000 δεν πιστεύω. Εδώ καταντήσαμε να έχουμε περισσότερο σκόνη, tight, από την Κολομβία δηλαδή. Θα ήθελα μια φορά να σε πληγώσω. Εσύ να μου ζητάς όσα σου στέρισα και εγώ να μην μπορώ να σου τα δώσω. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Τα λόγια σου σαν μάγισσα τα ξόρκισα. Κι άσε τις απειλές πως δήθεν θα υποφέρω. Και να σκεφτείς ότι σαν σήμερα σε γνώρισα. Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο. Πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναρό. Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο. Πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγαριά που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναρό. Καλημέρα στα τηλέφωνα, βρε. Απόστολε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλώς τον. Ό,τι επιθυμείς, να είσαι καλά. Τι κάνεις, φίλε μου. Δόξα τω Θεώ, εσύ. Κι εγώ καλά. Ακούω για εμβόλια πάλι. Ναι. Ποιος γαβγείς για εμβόλια? Η Αγαπηδάκη, ο Άδωνης, ο πρωτοσαλταρισμένος, ένας που κάνει εδώ οι ατέριαστοι που κάνουν στο Sky κομπή κατά τις 10 η ώρα, αυτοί όλοι. Εκείνος ο αλήθωρος ο Βασιλακόπουλος γαβγίζει. Βγήκε και αυτός είπε ότι έχουν πίεση. Πού να του βγουν τα μάτια τα αλήθωρα. Πού να μου χαθούνε. Μαυρογιαλούριδες. Λοιπόν, Απόστολε, δεν πάμε καθόλου καλά. Αυτός ο Μπουμπούκος, ναι, έχει διαλύσει τον εμποδόν. Παλιά. Έτσι όταν ήταν υπουργός. Ναι. Τώρα θα μας διαλύσει τα πάντα, θα μας καρπώσει με τα εμβόλια. Μάλιστα. Δεν γλιτώνουν. Δεν θα το γλιτώσουν το εμβόλιο. Κοίτα, αντίσταση ρε. Δεν γίνεται να πω σου ρε. Καλά ρε αυτοί δεν έχουν τόσο όντως. Ο Καράς ο συγχωρεμένος έφυγε από αυτόν τον καταραμένο τον καρκίνο και το είπε ότι πέθανε από κορονοϊό. Α, δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται λίγο. Να μου χάθουν τα μοσχαριά. Να σε καλά την αγάπη μου. Λοιπόν, έγινε Απόστολη ένα τραγούδι με τον Βασίλη τον Καρά. Ναι. Στο Θεό 7 ο Τάμα. Έγινε την αγάπη μου, να σε καλά.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τα μικρά πράγματα έχουν αξία, όπως λέει και η Νατασούλα στο Σαγράδο. Έχεις πάει Σαγράδο ή όχι ακόμα, άρεσε αυτό σε κεφάλι, θα πας. Ανεβαίνοντας για την Πολύγνη από τη Λαγκαδά στο δεξί σου χέρι. Σοκ θα πάθεις. Από τη μέση και από φαγητό. Τέλος πάντων, όπως λέει και η Νατασούλα, τα μικρά πράγματα έχουν αξία. Α, περάσεις 10 μέρες στο Σάλτσμπουργκ, ναι. 10 μέρες σε ένα ιστιοπλοϊκό, να πηγαίνεις, ναι, με τον Ερίκο. Τέτοια πράγματα, ναι. Πηγαίνεις στο Μονακό, σε κάνα στο. Αυτά είναι τα μικρά πράγματα δηλαδή. Α, εκεί πέρα. Ναι. Αυτά τα μικρά πράγματα για όσους έχουν λεφτά. Άλλωστε τα λεφτά, ναι, το χρήμα δεν φέρνει κοντά και τον κόσμο. Σε φέρνει λίγο πιο κοντά τη Λόπεζ. Αλλά καλά, εντάξει, μην το δίνεις και σημασία τώρα. Πάω για διαλυματάκι και μετά σας πω πως ο Ελληναράς μας προέκυψε ο Κασελάκης. Ας το πω τώρα, να έχω ένα δευτερόλεπτο. Ναι, ο Κασελάκης μας προέκυψε, Ελληναράς λέει, λέει καμιά υποχώρηση έναντι της Τουρκίας. Ο Ελληναράς, ο Κασελάκης, που έκανε χρήματα, επένδυε χρήματα στη δυστυχία της χώρας μας. Καταλάβατε, αυτός. Διαλυματάκι. Αύξηση, λέει, στη χρήση ναρκωτικών τις ημέρες των εορτών δείχνει ο έλεγχος τα κακάκια που κάνανε οι Αθηναίοι. Μάλιστα, τώρα το καταλάβανε. Μόνο τα Χριστούγεννα κάνουν κλπ. Εγώ λέω πριν από λίγο ότι περισσότερες σκόνη τάιτ έχουμε από την Κολομβία. Αν και στην Κολομβία πιάσανε μία. Μισό λεπτό. Μην νομίζετε ότι δεν τα ψάχνω. Στην Κολομβία έγινε μία σύλληψη. Διακινούσε 5 τόνους κοκαίνης το μήνα. Το μήνα. Για 2 δις δολάρια τα ετήσια έξω. 5 τόνους το μήνα. Μας περάσαν αυτοί. Εντάξει. Μας περάσαν. Εντάξει. Για εσάς μου στέλνετε μηνυματάκια αν ο Πρωθυπουργός διέκοψε το πρωτάθλημα. Όχι, ακόμα δεν ασχολήθηκε με αυτό. Ναι, ναι. Και επίσης ακόμη δεν κάλεσε ο αθλητικός εισαγγελέας τον Κούγια. Ο Κούγιας είναι πάνω από το τηλέφωνό του και περιμένει, να ξέρετε, που θα τον καλέσει ο εισαγγελέας να δώσει εξηγήσεις για αυτά τα οποία είπε χτες on air. Λοιπόν, μετά τη νέα γκάφα του Συρίγου, ο οποίος επιμένει ότι εμείς οι βλάκες διασταυλώσαμε αυτά που είπε, για το παροχημένο που είναι η συνθήκη της Λοζάνης. Εμείς είμαστε οι βλάκες, δεν καταλάβαμε, λέει, τι είπε. Δεν έχουμε το μυαλό του Συρίγου για να καταλάβουμε τι σημαίνει το παροχημένο. Μόνο ο Συρίγος, ο παροχημένος, καταλαβαίνει τι είναι το παροχημένο. Καταλάβατε? Εμείς δεν έχουμε καταλάβει, εμείς είμαστε οι μπουμπούνες, βλάκες. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί δεν είμαι στο μυαλό του Συρίγου τι θέλει να πει με το παροχημένο. Εγώ αυτό που κατάλαβα και από αυτά τα λίγα ελληνικά που ξέρω, κατάλαβα τι έχει πει για το παροχημένο. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι. Αντί η κυβέρνηση να τον τιμωρήσει κλπ, προσπαθεί να το κουκουλώσει το θέμα. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση, εγώ επιμένω ότι δεν πρόκειται να πέσει ξανά Μητσοτάκη και στην άλλη τετραετία και την άλλη τετραετία και την άλλη τετραετία θα έχουμε Μητσοτάκη. Αλλά αν τυχόν πέσει, δεν χρειάζεται να έχει αντιπολίτευση. Κάτι τέτοιο σαν το Συρίγου που μπορεί να πέσει και μόνη τη. Καταλάβατε. Αν το θέλει, αν δεν το θέλει, θα μείνει εκεί. Ο ΕΣΑΗ. Καταλάβατε. Όσο για αυτά που ο ένα να λέει παροχημένοι που το τσίμπησαν και το παίζανε 48 ώρες συνέχεια. Οι Τούρκοι, ο ένας να λέει κάτι τέτοιο, ο Γεραπετρίς να λέει δεν έχουν ποτέ κλπ. Να φέρνουμε ξένους γιατί θέλουμε εργατικά χέρια για τον ουρανοξύστη που θα κάνουμε στο ελληνικό για να μην πληρώσει πολλά η τένα. Να τους δίνει ένα ποτηράκι νερό, η μισή κουπάκι ρύζι, θα φουσκώνει η κυλίτσα τους και λένε: α, καλά, φάγαμε σήμερα. Θα παίρνουν και τα λεφτάκια τους, θα τα στέλνουν έξω, γιατί εδώ δεν θα δίνουν μία. Καταλάβετε, για γλέντι θα πηγαίνουν στο Σύνταγμα όλοι μαζί εκεί να γλεντάνε όταν κάνουμε εκδηλώσεις και θα περνάνε μια χαρά αυτοί οι τύποι που θα έρθουν. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε τι λέει ο καθηγητής ο κύριος Μάζης για αυτή την ιστορία που γιόρταζε χθες ο Γιάννης. Θα βάλουμε μυαλό. Θα ξυπνήσουμε. Mm-hmm. Δημιουργούμε αυτή τη στιγμή μεγάλες ενότητες οι οποίες ουσιαστικά τι είναι. Θα εξελιχθούν σε προάστια. Διότι από ό,τι άκουσα, διαψεύστε με, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Θα έχει μέσα τέμενος. Θα έχει μέσα νοσοκομείο, θα έχει σχολείο, θα έχει ένα σωρό διευκολύνσεις. Θα πάει στους 5.000 ανθρώπους. Μάλιστα. Αυξανωμένων των ροών και συνεχιζομένων των ροών θα πάει και στους 15. Τι θα κάνουμε, θα πρέπει να τη διευρύνουμε με την ίδια λογική. Και βεβαίως τότε, εκείνο το οποίο θα κάνεις είναι ζώνες οικισμών μουσουλμανικού θρησκεύματος σε όλη την Ελλάδα, τις οποίες θα πρέπει να τις εντάξεις. Πώς θα τις εντάξεις?
Ποιος έχει καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει αυτή η λέξη για το συγκεκριμένη θρησκεία? Ναι. Αυτό το πράγμα πρέπει τελικά να το συνηθίσουμε. Πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Όχι, γιατί αν το συνηθίσουμε σε λίγο δεν θα υπάρχουμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό λέει. Τι λέει? Τι λογική λέει? Τι λογική λέει? Σου αναλύει το πιο λογικό, το προφανές. Δεν χρειάζεται να έχεις 700 πτυχία για να το καταλάβεις αυτό. Εκεί βαδίζουμε. Και καθόμαστε στον καναπέ, τραβάμε μια γραμμή στο φατσό βιβλίο και μετά λέμε, ναι, το έγραψα μωρέ, το έγραψα εγώ, να δεις τι τον έγραψα κλπ. Λες και ο Μητσοτάκης διαβάζει όλο το φατσό βιβλίο ή ο κάθε υπουργός. Τι λέτε ρε τώρα? Θα μου πεις το διαβάζουν οι φίλοι που είναι νεοδημοκράτες. Δεν φτάνει μέχρι εκεί, δεν φτάνει. Τι μου λες τώρα? Απλά δημιουργείς μια ένταση, αυτό και το διαχωρισμό της κοινωνίας. Και κοιτάμε ο ένας αλλοξά τον άλλον. Που δεν πρέπει. Δεν το έχετε καταλάβει. Εμείς είμαστε από τη μία πλευρά του πεζοδρομίου και από την άλλη πλευρά είναι 4-5. Οι πολλοί είμαστε εμείς από εδώ. Εμείς πρέπει να το ελέγξουμε. Εμείς πρέπει να κάνουμε, να δούμε τι θα κάνουμε για μας. Αλλά άμα καθόμαστε στον καναπέ και γράφουμε στο βατσοβιβλίο, είδες λέει τι του γράψα, τι του γράψες ρε. Σε έγραψε, δεν του γράψες. Σε έγραψε τα παλιά τα παπούτσια, δεν του γράψες τίποτε. Ηλίθιε. Συν 213% επάνω το βρεφικό γάλα. Μιλάει κανένας. Το γάλα που έπρεπε να είναι πιο φθηνό. Ξέρω τι θα πει ο Μητσοτάκης. Α, να πει να θυλάζει η γυναίκα. Δεν κατάλαβα. Να θυλάζει η γυναίκα. Πού έμας πετάξει και κανένα τέτοιο. Πέρασε κιόλας ένας χρόνος. Μα είναι αγιατρευτός ο πόνος. Νιώθει η καρδιά μου ορφανή, γιατί είναι η θέση σου αδιανή, γιατί είναι η θέση σου αδιανή. Και έχω μια δίψα να ακούσω τη φωνή σου, και έχω μια δίψα να αγγίξω το κορμί. Βρε και με αυτά, και με αυτά ξέχασα να σας πω πως είμαι, ξεκινήσαν οι εκτόσεις. Άντε, σταματήσουμε την εκπομπή, πάμε να πάρουμε, γιατί θα γίνεται χαμός. Θα προλάβουμε να πάρουμε κάποιο μπλουζάκι. Κέρδισε και στο Τζόκερ. Πήρα και 2 ευρώ στο Τζόκερ. Ευχαριστώ. Φορτωμένος είμαι. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε, καλή εβδομάδα. Καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα. Καλώ τον αριστερό μου. Απόστολε, άκου να δεις. Εγώ ακούω. Η Μπακογιάννη διαπίστωσε ότι έχουμε ανάγκη από εργατικά χέρια. Ναι. Ο πολίτης όμως διαπιστώνει ότι έχουμε ανίκανους που μας κυβερνάνε και λένε έξω στην πιάτσα ο κόσμος καλύτερα να μας κυβερνούσε ο Ερντογάν και ο Ιμάμογλου παρά αυτοί. Αφού φτάσανε και αυτό και το καταφέρανε, μπράβο τους. Έχω να πω κάτι, Απόστολε. Όταν έχεις μία επιχείρηση ΑΕ δική σου, χωρίς χρέη, με πλεόνασμα, ταμείου κτλ. Ξαφνικά θέλεις να βάλεις καινούργιο πρόεδρο, νέο διοικητικό συμβούλιο και τώρα που τους έβαλες αυτοί κάθε χρόνο αντί για κέρδη παρουσιάζουν χρέη. Αρχίσαν όμως να πουλάνε και ακίνητα τις επιχείρησες. Εσύ αυτοί όμως κάθε μήνα αμείβονται και αμείβονται καλά. Και μετά από 50 χρόνια σου λένε έχουμε 600 δις χρέος. Όλοι αυτοί δεν είχαν καμιά ευθύνη για όλο αυτό το κακό? Φυσικά και είχαν. Στα 50 χρόνια δεν παρουσιάσαν ούτε μία χρονιά κέρδος. Και δεσμεύσαν την επιχείρηση που λέγεται Ελλάδα για 99 έτη. Δεν θα έπρεπε να είχαν συλληφθεί όλοι αυτοί και να λογοδοτήσουν? Βεβαίως. Δεν πειράζει από το λέει. Δεν πειράζει από το λέει. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Όταν έφυγε ο Καραμαλής, ο Παπαντρέου, ο Μητσοτάκης, ο Καρατζάς, ο Κουτσόγιωργας, φώναζε ο Χάρη Κλίν, μπρούμε τα βάλτε τους. Σήμερα όμως το κατάλαβα γιατί το έλεγε ο Χάρη Κλίν και είχε πει και κάτι άλλο. Ώστε αν χρειαστεί να σκάψουν για να ξαναβγούνε,
μετά από 50 χρόνια να βγουν στη Λατινική Αμερική για να συναντήσουν τον Κοσκοτά και τον Βιονόπουλο. Άστε. Γι' αυτό το έλεγε. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, ευχαριστώ. Μου γράφουν 11 πρώτου, 11 την Πέμπτη. Ξεκινούν, λέει, προσπάθειες οι φοιτητές. Εντάξει, παιδιά. Εγώ επιμένω ότι μέσα του φουμπού δεν γίνεται να δούμε και πώς θα βγούνε. Άμα αρχίσουμε να έχουμε τέτοια πραγματάκια, θα τα ταρακουνηθούν. Δεν μπορεί. Αλλά δεν τους βλέπω να καταλαβαίνουν και τίποτε. Θα δούμε. Και επειδή δεν τους έχω ζήσει, δεν καταλαβαίνουν και τίποτε. Την καλημέρα μου στον Γιώργο τον Πατρώνη, την αγάπη μου. Για τους καημούς σου που σε ριανούν στη γειτονιά, το κολογιά που απ' το μιλό διάγνεις λουλούδι, και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά. Τα χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μόνο καμπάρι μάτια. Σιλάκι παρισόπουλα, χαράστα κοριτσόπουλα, κούκουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. Κούκουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. Βγήκε ο Οικονομόπουλος, ο τραγουδιστής, είπε, παιδιά, δεν είμαι σύμφωνος με αυτό το νομοσχέδιο. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια που διάβασα του Οικονομόπουλου. Σοβαρό παιδί παίρνεται, δεν έχει δώσει δικαιώματα μέχρι τώρα, ούτε τον βλέπεις κάθε μέρα στα πρωινάδικα, ούτε να κάνει τις δηλώσεις. Έκανε μία ανάρτηση, δεν συμφωνεί. Ωραία. Βγήκε ο Μπυρμπήλιας, τον όρμηξε. Ποιος, ο Μπυρμπήλιας. Βγήκε, τον όρμηξε. Και άρχισε να λέει τα παιδιά από διαλυμένες οικογένειες, λέει, τι θα γίνουνε. Δεν βλέπετε, λέει, με τους γάμους τι γίνεται. Διαλύονται οικογένειες το ένα το άλλο. Γιατί σου είπε κανένας, ρε Μπυρμπήλια, ότι αυτός που θα παντρευτεί αυτόν και αυτή που θα παντρευτεί αυτήν θα είναι μια ζωή ενωμένη, δεν θα χωρίσουν ποτέ? Επειδή έβλεπε στο σύραλι Πολυκατοικία που ήταν τα καλύτερα παιδιά αυτοί που είχαν παιδάκι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Αυτό κατάλαβε ο Μπυρμπήλιας από το όλο νομοσχέδιο, για να ξέρω κιόλα. Δεν έχει, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς τους άνδρες, δεν είναι όλοι οι Έλληνες πολλά βαρύς άντερα κάτσε στην κουζίνα κλπ. Δεν κατάλαβα. Έχει καταλάβει ο Μπυρμπήλιας γιατί αντιδρούν στο νομοσχέδιο? Έχει καταλάβει ο Μπυρμπήλιας ότι ζει σε ένα τόπο που κατοικούν Έλληνες με ελληνοορθόδοξες παραδόσεις? Είμαστε του φυσικού, κακό είναι? Πρέπει να είμαστε του αφυσικού? Και στο κάτω-κάτω, κατά την προσωπική μου άποψη, εμένα δεν με απασχολεί τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του. Ας κάνουν ό,τι θέλουνε. Δεν είμαστε και όλοι αθώοι, ένα αυτό. Δεύτερον, να περπατάνε χεράκι-ράκι στο πάρκο, ούτε αυτό με ενοχλεί. Το να φιλιούνται στο μάγουλο και να είναι αγκαλίτσα δεν με ενοχλεί. Αλλά γλωσσόφυλλα να κάθονται στο πάρκο και εγώ να πάω το παιδί μου στο πάρκο με ενοχλεί. Είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Τι να κάνουμε τώρα? Και να τραβάει το παιδάκι τον. Το έχω ζήσει στο άλσος. Και να τραβάει το παιδάκι τον μπαμπά από το χέρι για να κάτσει ή να χαζέψει το θέαμα. Και ο μπαμπάς θέλει να το τραβήξει πονηρά. Να μην το δει όλο το θέαμα. Γλωσσόφυλλα άντρας με άντρας. Και τα ποδαράκια να σε παστάλω. Αυτό με ενοχλεί. Η ποδηλατάδα με χωρίς έλα εδώ στην Θεσσαλονίκη γυμνή με ενοχλεί. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Τι είπε δηλαδή ο Οικονομόπουλος, ρε Μπυρμπήλια, για να καταλάβω κιόλα? Έχω πολλούς φίλους, τους αγαπάω, αλλά ως εκεί. Και είναι και οι καλύτεροι φίλοι, σας πληροφορώ. Οι καλύτεροι φίλοι. Και επειδή είπε ο Μπυρμπήλιας διάφορα, εγώ δεν αισθάνθηκα ότι ως ετερόφιλος είμαι πιο δυνατός από τους ομόφιλους. Δεν τους έχω αντιμετωπίσει ποτέ έτσι. Ψυχούλες, είναι δικά μας παιδιά, δεν τους συζητάμε. Πίσω από την πόρτα σας κάνουν ότι γουστάρουνε, δικαίωμά τους είναι. Και δεν έχουμε δικαίωμα, ρε Μπυρμπήλια, μιλάμε. Όποιος λέει ότι το αντίθετο από το νομοσχέδιο το αμέσως το νορμάμε. Τι έγινε εδώ πέρα? Αυτά τα λέτε όλα, ότι και καλά τους φερόμαστε, ότι εμείς είμαστε πιο δυνατοί ετερόφιλοι από το. Τα λέτε για να περάσει ομαλά το νομοσχέδιο. Άρα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Από το μυαλό σας θα βγάζετε. Δώσε ρε Γιαννάκη, θα γιόρτασες σήμερα. Φίλε, την παρέα σου ζητά.
Δεν πήγε ο Κούγιας ακόμη στον εισαγγελέα, δεν τον κάλεσε, ούτε διεκόπη το πρωτάθλημα, να το ξέρετε, θα δούμε μέχρι το μεσημέρι. Πάντως ο Μπαπέ έχει συμφωνήσει με την Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουμε ένα σύριαλ ακόμα για τον παιχταρά αυτόν. Θα δούμε τι θα γίνει. Βγαίνουν διάφορα. Αλλά και αυτός ο Μητσοτάκης σου λέει, ρε, ο Κούγιας να διακόψει το πρωτάθλημα και αντί την ίδια ώρα να πας τηλέφωνο το διακόψεις, περάσαν τόσες ώρες και ακόμα δεν έχεις κάνει τίποτα. Στο είπε ο Κούγιας και αμέσως, ο οποίος είπε, λέει, ξέρει ποιος είμαι, λέει, με ξέρει και τον ξέρω. Ναι, με ξέρει, λέει, και τον ξέρω. Ξέρει το κύρος μου. Να με πάρει τηλέφωνο να μου πει, να πάω να του τα πω. Θα πάρει και 70 κάμερες ο Κούγιας, τον κάλεσε ο Μητσοτάκης. Τώρα ο Μητσοτάκης καίγεται για τις ευρωεκλογές. Αλλά το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Αντί και το διέκοψε το πρωτάθλημα. Τι έγινε δηλαδή, το διέκοψε. Όταν θα ξαναρχίσει, γιατί κάποια στιγμή θα ξαναρχίσει, οι ίδιοι παράγοντες θα είναι. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ποιοι δημιουργούν δηλαδή το πρόβλημα, οι ποδοσφαιριστές ή οι φίλοι. Οι παράγοντες το δημιουργούν. Δεν χαιρετίσματα σε εκείνη που με έχει αφήσει. Τη συγχωρώ και περιμένω πάλι. Τέλος το Λοβέρδος, Νέα Δημοκρατία, ευρωεκλογές και λοιπά, αυτό που έπαιξε για λίγο. Η συμπάθεια του Μητσοτάκη είναι η Εύη Χριστοφιλοπούλου. Αυτή θέλει να βάλει στο ψηφοδέλτιο. Άλλη μία του Πασό. Ωραία, καημένη νεοδημοκράτη. Πέμ 41%. Ο 41% καϊκουμάντο. Και πάω, πάω, πάω. Και πάω να τρελαθώ. Και από σήμερα ξεκινάμε δίαιτα. Εσύ δίαιτα κανονικά, Χριστάρα, έτσι, δίαιτα. Δηλαδή, από τους τέσσερις κουραβιές τους δύο, πώς είναι η δίαιτα, δεν ξέρω κιόλας. Α, τρεις, α, έτσι, μπράβο, έπεσε σε ένα, μια καλά καλή. Να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνη, ότι πεθαίνω. Να ξέρει ότι όλα όσα κάνει θα τα μαθαίνω. Να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνη, να το πιστεύω. Πολύ σωστά μου γράφει ο φίλος. Ο γάμος, λέει, αυτό είναι εξαπάτηση του εκλογικού σώματος. Γιατί πριν δεν το έλεγε, πριν βγει. Σωστά μου το γράφει. Σωστά μου το γράφει. Έχει. Γιατί αυτό είναι μαχαιριά στο θρησκεία, οικογένεια, πατρίδα. Μαχαιριά είναι. Και εδώ οι Γερμαναράδες που ήταν οι νοικοκύρδες, τα καλύτερα παιδιά μαζί με τους Σουηδούς που έχουν 259 πτωχεύσεις, δεν θυμάμαι πως σας είπα την περασμένη Παρασκευή. Οι Γερμαναράδες, οι νοικοκυρέοι, το ένα τ' άλλο κλπ. Μόλις δεν πηγαίνουν τα παπέλια από τον νότο προς τον βορρά, κόπηκε η σειρά, ορίστε. Ξεκινήσανε, το καταλάβανε και όλη η Γερμανία κλειστή, τα τρακτέρ έξω. Εμάς τα τρακτέρ τσίπουρο αυτή την εποχή. Ταυλάκι, τσίπουρο. Εντάξει μου, και τι να βγούμε και τι έγινε. Και τι να βγουν οι άνθρωποι, φάνε τα χημικά τα λιγμένα. Είναι και αυτό. Από τη μια μεριά έχουν και το δίκιο τους. Αλλά τον υδρότα σας κλέβουνε. Τον υδρότα σας. Εκεί που πήγαν τα φυτοφάρμακα κλπ. Να ο άλλος εδώ χορεύει. Ορίστε. Ο Γιαννάκης χορεύει και ζεμπεκιά και το παίζει και όλα και στην εκπομπή του ότι χόρεψε ζεμπεκιά στο εορταστικό. Και λοιπά, αυτός μας έλεγε είναι λέει οι ανεβολίαστοι που δημιουργούν το πρόβλημα. Μια χαρά. Χόρευε και τη ζεμπεκιά του προχθές στο εορταστικό και τώρα το παίζει στην εκπομπή του ότι χόρευε ζεμπεκιά. Τι να πω τώρα. Αυτούς βλέπετε. Να τους χαίρεστε. Έτσι ακριβώς λέει, είναι πέστα. Τα λέω, ποιος με ακούει. Γκολ για τον ΠΑΟΚ, αλλά μία φορά. Γκολ για τον Άρη, δύο φορές. Χάσαμε. Δώσε, πέταξα τα σκεπάσματα, δώσε. Πέταξα τα σκεπάσματα. Δώσε. Και φόρεσα ό,τι βρήκα. Και μες στη νύχτα με βροχή. Τρεις παραδέκα βρήκα. Ρωτάω καρδιά μου που με πας. Μου λέει σε εκείνη παγαπάς. Καλύτερα μαζί σου και τρελός. Όπα.
παρά μοναχός μου και λογικός. Καλύτερα μαζί σου και τρελός παρά μοναχός μου και λογικός. Παρακαλείτε ο κύριος Αλέξης Κουγιάς τις μεσημεριανές ώρες να προσέλθει από το Μαξίμου. Δώσε! Γεια σου Γιώργο με κόπουλε, χρόνια πολλά! Δώσε! Και με δέρνε τα γιάζει, μα μόνο η αγάπη σου εμένα ναι με νοιάζει. Τα ξοδέψαμε όλα τα λουλούδια. Πέντε εκατομμύρια λουλούδια από την Ατάλεια πήραμε, τα ξοδέψαμε όλα. 580 ευρώ τα ξενοδοχεία το άτομο, ρεβεγιόν και 1200. Και όλα ήταν γεμάτα. Για βρείτε που τα βρίσκανε και τα κουμπούζανε. Ένα μιλιάτικο ολόκληρο. Τα βλέπετε γεμάτα, είναι όλοι φοροφυγάδες και τελειώσαμε. Οπότε τι κάνουμε, βάζουμε φόρους. Δώσε. Και τρελός παρά μοναχός μου και λογικός. Δυστυχώς εδώ πρέπει να σας αφήσω. Να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την συμμετοχή, για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Χρήστο τον Γιώση για την και σημερινή παρέα του, βοήθειά του. Γιατί αλλιώς κουλός Αβδελάς, δεν υπάρχει περίπτωση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 και κάτι ψηλά. Ακολουθεί με τις πολλές αλήθειες, τώρα θα έχετε τα καλύτερα σχόλια και συμπεράσματα, ο Βασίλης ο Βέργης μαζί με, με το γούρι μας. Μήπως δεν πήγε η Ελενίτσα, μήπως δεν πήγε ρε. Δεν μπορεί να πήγε η Ελενίτσα και να χάσαμε. Πάει, κάτι πάντα έγινε. Πάει η Ελενίτσα. Πέρα, τι έγινε και πώς χάσαμε ρε να πάρει. Πώς χάσαμε ρε παιδί μου. Πώς χάσαμε. Εγώ δεν είδα αν τον κάλεσε στο Μαξίμου, δεν είδα αν διέκοψε το πρωτάθλημα, δεν είδα αν κάλεσε τον εισαγγελέα ο εισαγγελέας τον Κούγια, αλλά επαναλαμβάνω ότι και να το διακόψει δεν θα αλλάξουν οι παράγοντες ομάδας. Άμα μείνουν οι ίδιοι παράγοντες, τίποτα δεν αλλάζει. Και πριν σας αποχαιρετήσω οριστικά για να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα, να σας πω και αυτό μια και είναι και εκπτώσεις. Μείνε μακριά από βιτρίνες χωρίς τιμές και ανθρώπους χωρίς αξίες. Θα πληρώσεις και τα δύο ακριβά. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.